Σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:40 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρουσίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη μεθμό πρωτοκόλλου 0576-02 12-11 του 2015, πρόσκληση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρόντα μέλη. Πρόεδρος παρών. Κουτσουβέλης Δημήτρης. Παρών. Παρών. Κορομπίλης Ιωάννης. Απών. Κόκαλης Βασίλης. Παρών. Πλακοπιώτης Αθανάσιος. Απών. Πέπας Νικόλαος. Παρών. Βραχνός Παναγιώτης. Παρών. Σμυρνής Δημήτρης. Παρών. Κάβαλος Ευάγγελος. Παρών. Σταθούλης Σπυρίδων. Παρών. Κάβαλος Νικόλαος. Απών. Λέκα Καλατζάκη Ελένη. Απούσα. Τσιπουράκη Στέφανος. Παρών. Καρλάφτης Δημήτρης. Παρών. Ζήκος Γεώργιος. Παρών. Ιωάννη Κατερίνη. Απούσα. Χαλιώτη Ειρήνη Μαρία. Παρούσα. Κατσιγιάννης Επαμινούδας. Παρών. Ιατρίδης Γεώργιος. Απών. Ρώτας Κωνσταντίνος. Απών. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Απών. Φραγκάκη Κατερίνη. Παρούσα. Τσίγκας Ευθύμιος. Απών. Βελής Αθανάσιος. Παρών. Κόνιαρης Πέτρος. Παρών. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Παρών. Συλλάβου Σταματάκη Ελένη. Παρούσα. Μαγιάκης Ελευθέριος. Παρών. Γιαννακάκος Ηλίας. Απών. Ψάλτη Κατερίνη. Απούσα. Γιακογιού Μέρη. Παρούσα. Παρούσα. Κούκουζας Πέτρος. Παρών. Βλάχος Κωνσταντίνος. Παρών. Βλάχος Σπυρίδων. Απών. Σαγρής Παναγιώτης. Παρών. Καρανάσιου Μέρη. Παρούσε. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Παρών. Παρών. Καρλατήρα Μαρία. Απούσα. Κλαπάκης Δοήλαος. Απών. Αντωνόπουλος Ηλίας. Απών. Και Σπυρόπουλος Αναστάσιος. Απών. Διαπιστώθηκε μια απαρτία. Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ο τίτλος του οποίου είναι «Έγκληση μη του τροποποιημένου σχεδίου του έργου βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονίων του Δήμου Μαρουσίου μέσω δημιουργίας πεζών ποδηλάτων στην οδό Καραολή Δημητρίου». Λοιπόν, είναι μια εισήγηση η οποία έχει να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης 14 στον αριθμό επί της Καραολή Δημητρίου. Και το αποφατικό λέει ως εκ τούτη η υπηρεσία προέβη στην τροποποίηση της μελέτης χωροθετώντας 14 θέσεις στάθμευσης όπου αυτό είναι εφικτό. Συζητείτε ομόφωνα. Συζητείτε ομόφωνα καταρχήν. Συζητείτε. Έχουμε κάποια ερώτηση. Γιατί. Γιατί το έφερε η υπηρεσία. Είναι επίγον γιατί το, η ημερομηνία λήξης του έργου είναι στις 31 του 2015. Ελάτε κυρία, σας παρακαλώ, κάντε την εισήγηση. Βλέπετε ότι υπάρχουν ερωτήσεις. Ελάτε, σας παρακαλώ. Αμέσως κύριε Τσιπουράκη. Αμέσως κύριε Μαγιάκη. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Κυρία Μπαρακτάρη Νουρό, την ευχαριστούμε πολύ που ήρθε. Όπως και την κυρία Σερεφωτινίδου που είναι η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών. Για τις οποιασδήποτε διευκρινήσεις, ναι. Επί της Καραολή Δημητρίου, καλησπέρα σας. Κύριος Κάβαλος Νικόλαος. Επί της Καραολή Δημητρίου, καλησπέρα σας. Θα ζήτησαν οι κάτοικοι για να γίνει μια τροποποίηση επί της οδού. Δεν υπήρχαν καθόλου θέσεις πάρκινγκ, θέσεις στάθμευσης. Ο Αθανάσιος προσήλθε. Και μετά από διαβίωση και από μελέτη σε συνεργασία και με τους συμβούλους του έργου, εξυπηρέτησαν 14 θέσεις σε πάρκινγκ. Προκειμένου να προχωρήσουμε σε εντολή για την εκτέλεση του έργου στον εργολάβο, που παίρνουμε επιταχύνει τις εργασίες, πρέπει να πάρουμε πρώτα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να προχωρήσει και στις αντίστοιχες άλλες εγκρίσεις. Ελάτε κύριε Μαγιάκη, το ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια διαδικαστική πρόταση δεδομένου ότι το θέμα είναι απόλυτα συναφές με το υπαρθμόν 6 της ημερήσιας διάταξης, να συζητηθούν μαζί και τα δύο τώρα. Αν το ψηφίσουμε αυτό όμως πρώτα, γιατί είναι εκτός ημερήσιας και πρέπει να το κάνουμε, και αν θέλετε και αν δεν έχει κάποιες ανακοινώσεις να κάνει κάποιες ανακοινώσεις ο Δήμαρχος, και πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Ναι, αλλά πώς θα γίνει, δηλαδή θα λέμε τα ίδια πράγματα στο εκτός ημερήσιας, τα ίδια πράγματα στο. Είναι διαφορετικό θέμα. Εδώ έχουμε να αποφασίσουμε για κάποιες θέσεις. Το άλλο είναι για τη μονοδρόμηση ή όχι την αντιδρόμηση. Σωστά, αφορά το ίδιο εγώ βέβαια. Δεν έχω καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε και αυτό. Αν θέλετε να το ψηφίσουμε τώρα αυτό και να το συζητήσουμε μετά,
Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ως εκτός ημερήσιας. Επειδή είναι εκτός ημερησίας, θα πρέπει να ξεχωριστεί όλα. Δηλαδή, άσχετα μπορεί να κάνουμε, αν θέλετε, συζήτηση, αλλά πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά αυτό. Ή να ψηφιστεί ξεχωριστά, γιατί είναι εκτός ημερησίας. Γιατί έχει άλλη πλειοψηφία. Γιατί έχει γίνει κατανοητό. Και θέλει ο κ. Δήμαρχος να κάνει κάποιες ανακοινώσεις που έχουν και κάποιο. Οπότε πρέπει να διαχωριστεί. Κύριε Πρόεδρε, να πω μια κουβέντα. Δηλαδή, και καλά αυτή. Είναι αίτημα των κατοίκων, έγινε διαβούλευση, καταλήξαμε ότι πράγματι είναι σωστό να γίνουν αυτές οι 14 θέσεις στάδιο στο συντομότερο δυνατό και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή ο εργολάβος θα προχωρήσει διαδικασίες στο συγκεκριμένο κομμάτι, πρέπει και εμείς στο συντομότερο δυνατό να έχουμε πάρει την απόφασή μας και να συντονιστούμε με την επιθυμία και των κατοίκων. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε να το ψηφίσουμε αυτό και στη συνέχεια, αν ο πρόεδρος κρίνει, μπορεί να μεταφέρουμε το τελευταίο θέμα να το συζητήσουμε πρώτο. Ελάτε κύριε Φωτοπούλε, ερώτηση. Ναι, μια ερώτηση όσον αφορά τις θέσεις. Οι θέσεις παρακαλώ πολύ οι περιουσιακοί παραγόντες να καθίσουν εδώ, ένας από εσάς, μία από εσάς, για να μπορούν να απαντάτε στις ερωτήσεις. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Οι θέσεις στάθμευσης αυτές θα είναι μόνιμες και μετά την περαίωση του έργου ή απλά για, για τις ημέρες, για το χρόνο που μόνιμες. Είναι μόνιμες. Και θα βρίσκονται προφανώς πάνω στον δρόμο ή θα υπάρχουν εσοχές. Εσοχές στον πεζοδρόμιο. Και θα καλύπτουν όλους τους κατοίκους, γιατί επιλέξαμε 14. Όλους τους κατοίκους δεν μπορούν να τους καλύψουν όλους τους κατοίκους. Είναι όσες θέσεις, επειδή αντικειμενικά υπάρχει στενότητα του δρόμου, υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα ήδη στο δόστρωμα τα οποία δεν θέλουμε να κοπούν. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όσες θέσεις περισσότερο, να μένουν τα δέντρα, τα εφιστάμενα, να υπάρχει ένα στοιχειώδες σωστό πεζοδρόμιο και να υπάρχουν και θέσεις στάθμευσης. Και με αυτούς τους άξονες καταλήξαμε σε αυτές τις 14 θέσεις. Μιλάμε για 14 αυτοκίνητα. 14 κάτοικοι θα... Ευχαριστώ. Νομίζω ότι συζητήσατε το πρωί. Να πω το θέμα. Πρόεδρε. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Ελάτε κύριε Καρλάφη. Νομίζω ότι έχουμε συναποφασίσει κατά κάποιο τρόπο στην διαβούλευση που κάναμε προημερών ότι πέραν από τις θέσεις που θα βάλουμε στην Καραολή και Δημητρίου θα εξασφαλίσουμε θέσεις και από τη διάνοιξη της Παραδείσου που θα συνεχιστεί να γίνει στη συνέχεια αλλά και στην Αρτέμιδος που είπαμε εκεί να εξασφαλίσουμε 20 θέσεις πάρκινγκ για τους κατοίκους Καραολή και Δημητρίου. Συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δεν έγινε στη διαβούλευση, δεν υπόθηκε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, δεν, κάνετε λάθος. Στη διαβούλευση η οποία έγινε με τους κατοίκους, με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπόθηκε ότι θα μελετηθεί το θέμα των θέσεων επί της Καραολή Δημητρίου και αντίστοιχα θέσεις για τους ανθρώπους που μένουν στην Καραολή Δημητρίου επί της Αρτέμιδος. Αυτό υπόθηκε. Μα με συγχωρείτε, δεν έχει τελειώσει ακόμα το έργο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το έργο. Σήμερα μιλάμε για την Καραολή Δημητρίου που ήταν ένα κέριο ερώτημα κάποιων κατοίκων. Τελείωσε αυτό. Μάλλον τελειώνει με την απόφαση τη σημερινή που θα πάρουμε. Από εκεί και πέρα θα μεριμνήσουμε να υπάρχουν και θέσεις στάθμευσης επί της οδού Αρτέμιδος. Αυτό είπαμε και αυτό θα γίνει. Και στην Παραδείσου. Μα δεν έχει διανοιχτεί ακόμα η Παραδείσου. Σας παρακαλώ. Κοιτάξτε. Ναι, ναι, κοιτάξτε, όταν υπάρχει απέτηση. Να σας πω. Ναι, ναι, όχι, δεν γίνεται διάλογος με το κοινό. Εντάξει. Ναι. Όχι, 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 δεν είναι σήμερα η μέρα των δημοτών. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, άλλη ερώτηση υπάρχει. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση. Ελάτε. Ελάτε κύριε Διακολιού και εσείς μετά ο κύριος Φωτό. Αυτά που θα πω τα έχω πει πολλές φορές. Φοβάμαι θα γίνω βαρετή.
Αλλά επειδή κάθε φορά που ανακύπτει κάποιο ζήτημα που αφορά αυτό το θέμα, ουσιαστικά προκύπτουν και αυτά, γιατί όπως λένε, όπως λέει η λαϊκή ρίση, όπως τρώνουμε, κοιμόμαστε. Λοιπόν, το σημερινό θέμα έχει απασχολήσει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές και έχουμε επισημάνει άλλες τόσες φορές την προχειρότητα που το διέπει από την αρχή. Δεν μ' αρέσει να γίνομαι βαρετή, δεν μ' αρέσει να υπενθυμίζω κάθε φορά ότι δεν υπήρχαν μελέτες υποστηρικτικές αυτού του έργου, δεν μ' αρέσει να υπενθυμίζω κάθε φορά ότι δεν υπήρχε ούτε κυκλοφοριακή μελέτη για αυτό το έργο, ούτε μελέτη βιώσιμης κινητικότητας που θα το έκανε να ενταχθεί μέσα σε ένα συστηματικό, σε ένα συνολικό σχεδιασμό, ώστε να έχει επί της ουσίας αντίκρισμα ο σκοπός του. Και δυστυχώς το ξέρω ότι γίνομαι δυσάρεστη. Αλλά εάν όλα είχαν γίνει σωστά εξ αρχής, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα στη δύσκολη θέση να διαμαρτυρόμαστε και σε κάθε περίπτωση και εμείς και οι κάτοικοι θα στηρίζαμε το έργο με μεγάλη χαρά. Σήμερα όμως τι έχουμε? Έχουμε ένα έργο το οποίο τα υποέργα δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη. Μετρητικό εξοπλισμό ψηφίσαμε, δεν είδαμε. Υποέργο δημοσιότητας ψηφίσαμε, είναι προϋπολογισμένος, δεν είδαμε, ιστοσελίδα του έργου δεν είδαμε. Πραγματικά βέβαια οφείλω να ευχαριστήσω την κυρία Σειραφετινίδου που είναι σήμερα εδώ και την κυρία Μπαϊρακτάρη για το ότι με χαρά πάντα και με προθυμία προσπαθούν και τις δικές μας ερωτήσεις και τις ερωτήσεις των κατοίκων να τις απαντούν και να μας δίνουν τα στοιχεία, αλλά αυτό δεν είναι αυτό που προβλέπει το έργο και τα υποέργα του. Δεν αρκεί. Δηλαδή, τι θα γίνει? Θα έρθει ο μετρητικός εξοπλισμός μετά την παραλαβή του έργου? Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρεται. Κυρία Διακογλίου, συγγνώμη, σας διακόπτω. Επί του θέματος, παρακαλώ. Ναι, έχουμε 14 θέσεις πάρκινγκ επί της Καρολή Δημητρίου. Ναι, τώρα, αν θα κάνουμε να κάνουμε ανάπτυξη όλου του έργου, το τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, δεν αφορά ναι, το συγκεκριμένο θέμα. Είναι η δεύτερη φορά. Μα δεν είναι έτσι όμως, κύριε. Όχι, μα πραγματικά με συγχωρείτε, συγχωρείτε συστηματικά, γιατί δεν επιθυμείτε να ακούγονται σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Μα συστηματικά το κάνετε. Δεν έχετε προστατεύσετε. Άμα χρειαστώ προστασία, θα σας τη ζητήσω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο επιθυμώ είναι να κατανοήσετε ότι όταν ψηφίζετε ένα θέμα, δεν έχουμε μόνο το αυτό καθ' αυτό θέμα. Αλλά όχι, κύριε Πρόεδρε. Ποιος θα το κρίνει, κύριε Πρόεδρε? Θα μας πείτε εσείς τι θα κρίνουμε? Δηλαδή ένα θέμα δεν εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τίτλο. Υπάρχει ο τίτλος. Μα ο τίτλος εντάσσεται σε ένα πλαίσιο. Και το πλαίσιο είναι το πλαίσιο του έργου. Τι να κάνουμε τώρα? Μα δεν μπορεί να απομονώσουμε τον τίτλο από το πλαίσιο. Δεν μπορεί να απομονώσουμε τον τίτλο από το πλαίσιο. Επειδή δεν σας αρέσει να ακούτε το πλαίσιο, τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, έχω λοιπόν να πω. Έχω λοιπόν. Μιλάω επί του θέματος. Όχι, δεν μιλάω επί του θέματος. Αυτό δεν είναι επί του θέματος. Θα αναγκαστώ να το κάνω, με συγχωρείτε. Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι. Δεοντολογικό. Δεοντολογικότατο είναι. Που δεν είναι δεοντολογικό. Να κρίνετε εσείς. Φυσικά το κρίνω εγώ. Μα αφήστε όμως να το κρίνω εγώ όμως. Γιατί έχω ένα θέμα αυτό τώρα εδώ. Πρόεδρε. Εγώ τι υφίσταμε. Είπε ο κύριος Μαλιάκης, πολύ ευχαριστός, δεν έχετε καταλάβει τίποτα ο επικεφαλής σας. Ο επικεφαλής σας έκανε μια πρόταση προηγουμένως. Και είπα λοιπόν, να ψηφιστεί το θέμα των 14 θέσεων και με αφορμή το θέμα που έχουμε για τη μονοδρόμηση ή όχι, να πείτε και τις απόψεις σας. Ωραία. Και εσείς λέτε τις απόψεις σας τώρα επί του θέματος του συγκεκριμένου. Δεν πειράζει, δεν θα πω τις απόψεις που στέκει το θέμα. Μα δεν έχει σημασία. Σας πειράζει, σας λέτε να μου πείτε και πότε θα τοποθετηθώ αφού το συζητάμε. Μα σας λέω ότι είναι ένα θέμα εκτός ημερήσιας με ένα συγκεκριμένο τίτλο. Ωραία, με ένα συγκεκριμένο τίτλο. Αλλά έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αυτός ο τίτλος. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, εσείς προτιμάτε να κάνω την τοποθέτησή μου στο νούμερο 6 θέμα? Να το κάνετε, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Αν αυτό πιστεύετε ότι είναι διαδικαστικό. Εγώ θέλω να μου πείτε την εισήγησή σας ως συνδυασμός για το θέμα το συγκεκριμένο. Μα η εισήγησή μας. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Μα όχι. Μα μου κάνατε ένα ερώτημα. Θέλετε την εισήγησή μας και προσπαθώ να την ολοκληρώσω. Διότι η ψήφος μας στηρίζεται σε αυτά τα οποία λέω τώρα. Ωραία, αποφασίστε λοιπόν. Δηλαδή δεν μπορείς να έρθεις. Μα τι αποφασίστε? Εμείς έχουμε αποφασίσει και προσπαθούμε να εξηγήσουμε και στο σώμα. Κύριε Διακογλίου μου, γιατί είναι το συγκεκριμένο θέμα, λέω τώρα. Ο ψήφος μας δεν είναι από
είναι από συνεδεμένο το συγκεκριμένο. Όχι, δεν είναι. Εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε ναι. Δεν μπορείτε να το κατανοήσετε. Επί της διαδικασίας, κύριε. Μα δεν υπάρχει διαδικασία. Ο κύριος πρόεδρος είναι εκτός διαδικασίας, δυστυχώς. Όχι, είμαι εκτός διαδικασίας. Εγώ μιλούσα. Είμαι ακριβής. Είμαι εκτός χρόνου και ο κύριος πρόεδρος με διέκοψε ενώ δεν είχε περισσότερο. Σας διακόπτω και παραλαμβάνω γιατί θέλω την εισήγηση, κυρία Διακόπτω. Και σας εξηγώ ότι είναι εκτός θέματος, διότι κάθε θέμα εντάσσεται σε ένα πλαίσιο. Και εμάς, η δική μας ψήφος έχει να κάνει με το συγκεκριμένο πλαίσιο επί του οποίου είναι το θέμα. Ωραία, θα πείτε λοιπόν την άποψή σας στο επόμενο θέμα. Εντάξει, αλλά γιατί να πείτε εσείς πότε θα πω την άποψή μου. Α, με συγχωρείτε, γιατί εγώ θέλω την άποψή σας για το συγκεκριμένο. Εσείς λοιπόν εφόσον πότε να εντάξετε να πούμε... Μα το νούμερο 6 θέμα, κύριε πρόεδρε, αυτό είναι που δεν κατανοείτε. Και το νούμερο 6 θέμα πάλι είναι μια τροποποίηση... Δεν συζητάμε το 6 θέμα. Μα δεν έχει σημασία αυτό που μου λέτε. Εσείς μου λέτε να τοποθετηθώ στο επόμενο. Επί του συγκεκριμένου θέματος, σας παρακαλώ πολύ, έχετε κάτι να πείτε. Μα επί του συγκεκριμένου μιλάω. Δεν μιλάτε για το συγκεκριμένο, μιλάτε γενικά για το έργο. Και το οποίο το κάνατε και την προηγούμενη φορά. Το κάνατε και την προηγούμενη φορά. Μα είχατε πίσω σελίδες κείμενο. Την προηγούμενη φορά, κύριε πρόεδρε, επειδή δεν θυμάστε καλά. Θυμάμαι πολύ καλά. Την προηγούμενη φορά ήταν μια ανακοίνωση χωρίς να υπάρχει κάτι. Τι ανακοίνωση και ήταν ανακοίνωση αυτό. Εσείς το κρίνετε αυτό. Τι θα είναι περιεχόμενο, δεν θα το κρίνετε. Δηλαδή, μπορεί να λέω ότι δεν θα το κρίνετε εσείς. Δηλαδή, συγγνώμη, έχετε οριστεί για να καθορίσετε τη διαδικασία με βάση με κανονισμό ή έχετε διοριστεί για να καθορίσετε τον ιεροεξεταστή και τον υποκριτή. Μα δυστυχώς, ζηλεύετε το δεύτερο. Ζηλεύετε το δεύτερο ρόλο, δυστυχώς. Κύριε πρόεδρε. Άρα λοιπόν, ή θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Σκεφτείτε ότι θα πω αυτά που έχω να πω στο νούμερο 6 θέμα. Πείτε ό,τι θέλετε. Μα πείτε ό,τι θέλετε, εννοώ για το θέμα αυτό. Έχετε να πείτε κάτι. Μα για αυτό το θέμα μιλάω. Πρέπει να μιλήσετε. Μα δεν μιλήσετε για αυτό το θέμα. Σα εξηγώ το σούρα, πάλι τα ίδια θα λέμε. Μα δηλαδή θα πρέπει να απεντάξουμε το θέμα από το πλαίσιο του. Συζητάμε το θέμα ολόκληρης διαδικασίας του έργου. Μα αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν έρχεται επειδή δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία του έργου. Όχι. Κάνετε λάθος, κύριε πρόεδρε. Όχι, κάνετε λάθος. Είναι εδώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Μπράβο, τους ακούσαμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποθεί ότι υπήρχε μελέτη του τροποδιοτήτου. Όχι, με συγχωρείτε, με διακόψετε. Και για να ολοκληρώσω, θα πρέπει να μου ξαναδώσετε τον χρόνο τον οποίο μου. Όχι, κύριε Διακόπτη, αν είστε εντό θέματος, θα σα αφήσω και στο πρόσωπο. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είμαι εντό θέματος και αυτό που έχω να πω. Όχι, δεν θεωρείτε ότι είστε εντό θέματος. Μα δεν θα το κρίνετε εσεί. Μα κύριε Μαλιάκη, σα παρακαλώ. Όχι, τι θα σα πει ο κύριο Μαλιάκη. Τι θα σα πει, τι θα βοηθήσει ο κύριο Μαλιάκη, να βοηθήσει να λογοκριθώ. Όχι, κύριε Διακόπτη, δεν θα είναι κανένα να λογοκριθεί ούτε το παπαγάλο. Μα δεν κάνετε έτσι. Μα δεν κάνετε. Όπω δεν θα κάνουμε εδώ τώρα μία ώρα για το έργο, λένε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο. Περιμένουν οι άνθρωποι να ακούσουν τις 14 θέσεις. Και αν όχι, γιατί αφήσατε τους κατοίκους να μιλήσουν. Άμα δεν αφήνετε να μιλήσουν, αφήστε τους κατοίκους να μιλήσουν. Αφήστε τους κατοίκους να μιλήσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας μην μιλήσω εγώ και ας μιλήσουν οι κατοίκοι. Είναι η μέρα των λιμωτών σήμερα. Μα είδατε λοιπόν που προσπαθείτε να βρείτε διαγνωστικού τύπου προφάσεις για να μην ακουστούν αυτά που πρέπει να ακουστούν. Ή θα ακολουθούμε τον κανονισμό ή θα τον ακολουθούμε. Μα με συγχωρείτε, εσείς που με διακόψετε, ακολουθήσετε τον κανονισμό. Ασφαλώς. Μα όχι. Το λέει ο κανονισμός όταν είστε εκτός θέματος, μπορώ να το διακόψω. Όχι, πρόεδρε. Εγώ δεν μπορώ να επιτρέψω εσείς να ερμηνεύετε πώς είναι εκτός θέματος ή όχι. Το θεωρώ αντιδημοκρατικό. Καλά, εντάξει. Πρόεδρε, τι θέλετε. Φυσικά ό,τι θέλω. Ρωτήστε το υπόλοιπο σώμα να ερμηνεύετε. Λοιπόν, η κυρία Μαγιάκη τότε κάνει τη διαδικασία. 46 Ιουλίου, 46 άτομα δεν έχουν θέση πάλι. Τι θα γίνουν, τα 14 θα μαλώνουν με τα υπόλοιπα. Είπαμε, αγαπητή κυρία, ότι θα βρεθούν και θέσεις και στην διάνοιξη της οδού Παραδείσου και στην οδό Αρτέμιδος. Πότε θα γίνει η διάνοιξη της Παραδείσου και πότε θα γίνει. Κυρία Παϊσέλα, να απαντήσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πότε θα γίνει η διάνοιξη. Αν αγοράσετε και το διαμέρισμα, κυρία μου, δεν έπρεπε να. Σας παρακαλώ. Τι δηλαδή, σας παρακαλώ. Δεν θα γίνει κάτι το πράγμα, εσύ. Κάντε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ.
Λέω λοιπόν ότι η εγκεκριμένη μελέτη δεν προέβλεπε καμία θέση στάθμευση στην Καραολή. Μετά από τη διαβούλευση που έγινε από τους κατοίκους, έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν κάποιες θέσεις επί της Καραολή, αφού είχαμε δεσμευθεί εκεί την πέρα της διαβούλευσης και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος και ο Πρόεδρος, ότι θα ήταν και πρόταση μάλιστα του κ. Μαντζούκη, ότι θα βρεθεί χώρος αφενός μεν στην Αρτέμιδος, αφετέρου θα προκύψουν θέσεις με τη διάνοιξη της Οδού Παραδείσου. Η διάνοιξη της Οδού Παραδείσου, το και το πρωί που συζητάγαμε στο γραφείο, είναι κάτι καινούριο για μας. Τώρα ενημερωθήκαμε ότι έχουν κατατεθεί τα χρήματα στο παρακαταθήκον, άρα μπορεί να προχωρήσει ο Δήμος. Θα μπει στο επόμενο στο τεχνικό πρόγραμμα έργο για να γίνει η διάνοιξη της Παραδείσου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω πότε θα υλοποιηθεί, αλλά θα προκύψουν θέσεις επί της... Κυρία Ξεραφετίδη, το ερώτημα είναι το εξής. 31 Δεκάτου λίγη. Έχει τελειώσει η Παραδείσου. Θα έχει τελειώσει η Παραδείσου το κομμάτι που αφορά τον... Αυτό λέω. Όχι η διάνοιξη της Παραδείσου, κύριε Πρόεδρε. Πώς παίρνετε το λόγο έτσι μόνοι σας. Ρωτήστε όμως. Πάρτε το λόγο, ρωτήστε. Όχι η διάνοιξη. Κυρία Ξεραφετινίδου, η διάνοιξη της Παραδείσου θα έχει τελειώσει με το τέλος του έργου. Είπα η διάνοιξη, εκεί που αφορά το ποδηλατόδρομο. Ρωτήσανε γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε επί του θέματος, κύριε συνάδελφοι. Τις 14 θέσεις, αυτό που ακούσατε. Ελάτε, βεβαίως. Κύριε Μαλιάκη, αν είναι κάτι της διαδικασίας. Ελάτε. Κοιτάξτε να δεις, όταν μια δημοτική σύμβουλος παίρνει τον λόγο για να εισηγηθεί εκ μέρους παράταξης, δικαιούται εκ μέρους από την πλευρά του Παναγενικού να μιλήσει 8 λεπτά. Εντάξει, θέματος όμως. Μέσα στα 8 λεπτά το πώς ακριβώς θα κηρυχθεί το θέμα, εκτός και αν μιλάει, δεν ξέρω, για θέματα τα οποία είναι εντελώς άσχετα, δεν μπορεί να την διακόψει. Έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Πώς το λέτε αυτό, κύριε Μαγιά? Δεν το λέω, διότι δεν μιλάει, ας πούμε. Ο πρόεδρος κρίνει αν είναι κάποιος εντός θέματος ή όχι. Όχι, κύριε πρόεδρε. Έτσι λέει ο κανονισμός. Ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να είναι εντός θέματος, αλλά το εντός θέματος δεν σημαίνει ότι θα είναι μονάχα 14 θέσεις στην κατάσταση. Μα συζητάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Όταν λέει μέσα η εισήγηση ότι λέει για το έργο της βιοκλιματικής κτλ., μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει πάνω σε αυτό το έργο. Μα τι λέτε, έχετε λάθος. Δεν μπορείτε να λογοκρίνετε. Δεν λογοκρίνω κανένα. Δεν μπορείτε να την εισηγείτε τη παράταξη. Α πει ό,τι θέλει. Μα μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Όχι, είναι δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είναι του συγκεκριμένου θέματος. Ακούσατε εσείς από το θέμα. Έχει να κάνει με το συγκεκριμένο έργο που λέγεται. Κυρία Μαλιάκη, να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά έγινε μια ανακοίνωση, η οποία δεν ήταν ανακοίνωση. Έτσι, της κυρίας Διακολιού. Δεν ήταν ανακοίνωση αυτό. Μην διακόπτε την εισηγή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και αφήσατε να πει εκείνο τα οποία θέλει να πει. Να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίσω, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορεί ένα έργο το οποίο δεν έχει εκπονηθεί και δεν είχε εξ αρχής τις προϋποθέσεις για την εκπόνησή του να καταλήγει σήμερα στο παραπέντε. Και εκεί θέλω να καταλήξω, ότι σήμερα έχουμε φτάσει στο παραπέντε, επικρέμεται επάνω μας με ευθύνη της διοίκησης η δαμόκλειο σπάθη του ότι μπορεί να πενταχθεί το έργο και αυτό να επιβαρύνει τους μαζουσιώτες και με λίγα λόγια να τελούμε και εμείς και οι κάτοικοι υπό το καθεστώς ενός εκβιασμού. Ή θα δεχτείτε αυτό ή θα δεχτείτε το άλλο. Θα μπορούσαμε, και για να το συνδέσω αυτό και να μην ξαναμιλήσω και σας δυσαρεστήσω και για το επόμενο θέμα, θα μπορούσαμε σε κάθε περίπτωση, αν το έργο αυτό ήταν από την αρχή μελετημένο, θα μπορούσαμε να είχαμε μελετήσει
εναλλακτικές, θα μπορούσαν να είχαν γίνει προσομοιώσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα μπορούσαν να είχαν γίνει διάφορα πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν γίνει ακριβώς επειδή δεν είχαν τηρηθεί οι προϋποθέσεις νομιμότητας. Φετινίδου μόλις μας είπε ότι η διάνοιξη της Οδού Παραδείσου θα ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα. Θα ήθελα και από τη διοίκηση του Δήμου, τον Αντιδήμαρχο ή ακόμη καλύτερα τον κύριο Δήμαρχο, να επαναλάβει αυτή τη δέσμευση και σε πολιτικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, το έργο δεν δείχνει να μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Έχει ήδη πάρα πολλές ελλείψεις και δηλώνουμε ευθαρσώς ότι παρόλο που εμείς το είχαμε στηρίξει ως παράταξη εξ αρχής, βλέπουμε, είμαστε πλήρως απογοητευμένοι από τον τρόπο με τον οποίο έχει προχωρήσει η εκτέλεσή του. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτή την προχειρότητα με τη θετική μας ψήφο. Ούτως ή άλλως αυτή η λύση, αν και προς τη θετική κατεύθυνση δεν επιλύει το πρόβλημα των κατοίκων, τους ακούσαμε και σήμερα, η οριστική λύση του προβλήματος των κατοίκων μετατίθεται κάποια στιγμή όποτε διανυχθεί η Οδός Παραδείσου και άρα λοιπόν εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το τι θα συμβεί σε αυτό το έργο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος, ένα λεπτό, ο κύριος Δήμαρχος και μετά οι υπόλοιποι. Κύριοι συνάδελφοι, συναδέλφισσες, περίμενα να ψηφιστεί καταρχήν το εκτός ημερήσιας διάταξης και να υπάρξουν ανακοινώσεις και να μπούμε μετά στις συζητήσεις. Θα παρακαλέσω, επειδή βεβαίως άκουσα με προσοχή την κυρία Διακολιού, οι απαντήσεις είναι υπαρκτές και μάλιστα η αλήθεια είναι τόσο σκληρή πολλές φορές που τα λόγια περισσεύουν και περιτεύουν πολλές φορές και αυτοί που τα λένε εκτίθενται. Όμως θα μου επιτρέψετε πριν τις απαντήσεις να ζητήσω από το σώμα την κατανόησή του για κάτι το οποίο περίμενα, κύριε Πρόεδρε, πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη. Ήταν δικό μου λάθος και είχε ζητήσει ο Δήμαρχος να κάνει κάποιες ανακοινώσεις που αφορούν κάποια θέματα. Και κατόπιν σοβαρά θα μπαίναμε στη συζήτηση. Ωραία, αυτή. Κάνουμε μια... Είπε επί της διαδικασίας, δεν ήθελα να μπω εγώ σε καμία διαδικασία μιας μικρής έτσι γόνιμης διαλογικής συζήτησης, γιατί ό,τι γίνεται στο Δημοτικό μας Συμβούλιο γόνιμο είναι, αρκεί να μην περνάμε τα εσκαμμένα και να μην υπάρχουν προσωπικές προσβολές, που πιστεύω ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Υπό αυτή την έννοια η ερμηνεία των διαδικασιών έχει πολλά πρόσημα. Πιστεύω βέβαια ότι ο Πρόεδρος χαίρει της εκτίμησης όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί ξέρει πολύ καλά τους κανονισμούς πρωτίστως και διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Πέραν αυτού όμως, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, επειδή στις προηγούμενες μέρες συνέβησαν δύο δυσάρεστα γεγονότα, μπορεί να συνέβησαν και άλλα, θα μου επιτρέψετε όμως να ξεχωρίσω αυτά τα δύο. Το ένα ήταν έξω από τη χώρα μας, που αφορά πρωτίστως και βεβαίως τη χώρα μας, και μέσα στην πόλη μας, που αφορά το Μαρούσι και την ιστορία του. Το ένα φυσικά το ζήσαμε, το ζούμε, θα το ζήσουμε. Τίποτα δεν είναι ίδιο σήμερα όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Και βέβαια θα έλεγα και το είπα και σε σχετική ημερίδα πριν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη, ότι πρωτίστως η Ευρώπη θα πρέπει να βρει τις διεξόδους και τις απαντήσεις της συνεννόησης. Να μιλήσει ως Ευρώπη και να μην μιλάει ως εθνικό συμφέρον του καθενός κομματιού. Εάν δεν το κάνει αυτό, τότε θα μας νικήσουν οι ασύνταχτοι ή οι συντεταγμένοι. Και σίγουρα η Ευρώπη θα είναι μια γερασμένη ήπειρος, η οποία μέσα από τα γερατιά θα σβήσει, όπως γίνεται αυτό στη φύση, αν δεν ανανεώνεται κάτι. Υπό αυτή την έννοια, τα τυφλά χτυπήματα τα οποία υπήρξαν από αδίσταχτους δολοφόνους και οι οποίοι στον αμέριθμο και αδιανόητο τρόπο του να σκοτώνουν παιδιά, νέους ανθρώπους,
ασύνταχτα. Εμείς θέλω να το καταδικάσουμε και το καταδικάζουμε. Παρακαλώ, κυρία Χαλιώτη. Μόνο αν ήταν ο άντρας σου, δικαιολόγησε. Λέω λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνανε όλες αυτές οι δολοφονίες και καταδικάζουμε και βέβαια λέμε ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είμαστε και εμείς πιο προσεκτικοί ως χώρα και ως διαχείριση, χωρίς να αποκτούμε φοβίες φυσικά, ενός μεγάλου τεράστιου ζητήματος που αφορά τη μετανάστευση και το προσφυγικό, που νομίζω ο ανθρωπισμός των Ελλήνων έχει αποδειχτεί μέχρι τα πέρατα της γης και σε αυτή την περίοδο. Θα παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, παρά το ότι ό,τι είναι έξω από την αυλή μας νομίζουμε ότι δεν μας αφορά, θεωρώ όμως ότι ό,τι είναι δίπλα από την αυλή μας και όποια φωτιά πιάσει, πολύ σύντομα μπορεί να είναι και η δικιά μας σειρά. Παρά τα αυτά, ενωμένα και χωρίς φοβίες, θεωρώ ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι και αυτά τα παιδιά είναι τα δικά μας παιδιά. Θα ζητούσα από το σώμα ενός λεπτού σιγή, διαδηλώνοντας αλλά και συγχρόνως συνετίζοντας τη συνείδησή μας, τη σκέψη μας και βεβαίως προτάσσοντας, όπως έχω πει και άλλες φορές, αυτά που μπορούν να μας ενώσουν και βγάζοντας αυτά που ενδεχομένως ελάχιστα μας χωρίζουν. Να κάνει μια δήλωση και ο κύριος Μαγιάκης για αυτό το θέμα και μετά. Καθίστε λιγάκι. Να κάνουμε πρώτα την ενός λεπτού σιγή, κύριε Μαγιάκη, και μετά βεβαίως. Επινές είναι αυτές το θέμα, αν είχα την καλοσύνη να... Ελάτε. Να προηγηθώ. Αμέσως μετά, βρε παιδιά, τώρα σηκωθήκαμε. Εντάξει. Αμέσως μετά. Αιωνία του συμνήμου. Ελάτε, κύριε Μαγιάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώντας με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δήμαρχος, θα ήθελα επίσης η σκέψη μας να τρέξει στους χιλιάδες νεκρούς οι οποίοι υπάρχουν στα κρύα νερά του Αιγαίου, να τρέξει στους χιλιάδες νεκρούς που υπάρχουν στην Παλαιστίνη από τις Ισραηλινές επιθέσεις, στους χιλιάδες νεκρούς που υπάρχουν στους πολέμους του Ιράκ, του Αφγανιστάν, στους χιλιάδες νεκρούς που υπάρχουν μέσα στην ίδια τη Συρία, η οποία από τον πόλεμο, τον εμφύλιο, από το 2011 ανέρχονται νεκροί περίπου σε 1 εκατομμύριο και σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και αυτοί όλοι παιδιά ενός Θεού είμαστε. Και ταυτόχρονα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος για την Ευρώπη, ότι πέρα από την ενότητα που έχουμε για την πάταξη της τρομοκρατίας και των δολοφονικών αυτών ενεργειών, θα πρέπει ταυτόχρονα να μπορέσουμε να πάρουμε όλα εκείνα τα πολιτικά και στρατιωτικά, εάν απαιτείται, μέτρα, ώστε επιτέλους αυτός ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία κάποια στιγμή να σταματήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιάκη. Θα συμπογράψω και εγώ αυτά που είπε ο κύριος Μαγιάκης και φυσικά η ανθρώπινη ύπαρξη και η ζωή δεν έχει χρώματα, δεν έχει χώρα, δεν έχει εθνότητες και θρησκείες. Είναι το δημιούργημα της ανθρωπότητος αλλά και της σοφίας, όποιος το ποίησε, ό,τι πιστεύει ο καθένας εξ ημών ότι το έκανε, και αποτελεί ίσως το λαμπρότερο δημιούργημα του κόσμου που είναι η ανθρώπινη ύπαρξη και η ζωή. Ξεπερνώντας με τόσο πολύ απλό, αλλά όχι, θα έλεγα, ότι ένα δεύτερο γεγονός που σημάδεψε τις προηγούμενες μέρες
Παρά το ότι ξέρω ένας λαμπρός συνάδελφος, συνεργάτης και φίλος, γιατρός, έκανε ό,τι μπορούσε και αναφέρομαι στον Πάνο τον Βραχνό και γνωρίζαμε εδώ και μέρες ότι ήταν κλινήρης, μια λαμπρή για την ιστορία της αλλά και για την αυτοδιοικητική της προσπάθεια στο Δήμο Αμαρουσίου, της Μαρούλα της Χατζηδημητράκη, η οποία χάθηκε απλά, αθόρυβα, και έτσι απλά ήθελε να ήταν και η επικίδιος, θα έλεγα, λειτουργία πριν το ελαφρύ χώμα του Μαρουσιού της σκεπάσει. Να πω ότι δυστυχώς όσο με αφορά αυτές τις ώρες του πόνου και των συγγενών αλλά και των φίλων ήμουνα εκτός Αμαρουσίου και για λίγες ώρες δεν μπόρεσα να παραβρεθώ διότι ήμουνα στη Βόρεια Ελλάδα. Όμως η μνήμη της, η ιστορία της και η προσπάθειά της σε αυτήν εδώ την αίθουσα και σε αυτή την εδώ την αίθουσα θα έλεγα θα μας συνοδεύει στη σκέψη και βεβαίως κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι το λιγότερο σε τέτοιες αυτοδιοικητικές ιστορίες για πολλά πράγματα μπορούσε να διαφωνώ με την ίδια ή και με ενδεχόμενη προσπάθεια παραταξιακή, όμως σίγουρα το έκανε με αυταπάρνηση, το έκανε με σκέψη την οποία πίστευε, το έκανε αγνά, αληθινά και αυτό εμένα μου φτάνει στον απόλυτο βαθμό να την έχω πάντα στη σκέψη τη δική μου και πιστεύω και πολλών μαρουσιωτών παρά την απώλεια που την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε από την φυσική της και πνευματική της παρουσία. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο, ως Δήμος, ως Μαρούση θα πρέπει να τιμήσουμε τις ιστορίες, να τιμήσουμε τη Μαρούλα. Ξέρω τον αγώνα που είχε κάνει και για την ιστορία του Μαρουσιού και της λαογραφικής ιστορίας και του πολιτισμού. Πάντα παρακολουθούσα αυτά που έλεγε και φυσικά θεωρώ ότι αφενός μεν θα πρέπει να πάρουμε απόφαση εφόσον είναι εφικτό νομικά και νομίζω είναι για δημοτική δαπάνη ηθικά δεν έχει ούτε νομίζω ότι ήταν η Μαρούλα ποτέ σε μια τέτοια φάση αλλά θεωρώ ηθικά η πόλη, ο Δήμος μας θα πρέπει να αναλάβει αυτή την ηθική ευθύνη. Το δεύτερο νομίζω ότι θα πρέπει στο νέο λαογραφικό μουσείο στο οποίο όπως είναι γνωστόν θα είναι μέσα σε λίγους μήνες στην Σουρή και Βασιλίσσης Όλγας η γωνία το νέο νεοκλασικό η αίθουσα, η πρώτη αίθουσα, η κεντρική αίθουσα θα πρέπει να μνημονεύει το δικό της όνομα και φυσικά θεωρώ ότι μετά από ένα χρόνο όπως ο νόμος και η ιδεοντολογία ορίζει θα πρέπει να δούμε και κάποια οδό την οποία βεβαίως θα το δούμε μέσα στο επόμενο χρόνο γιατί όπως είναι γνωστόν έτσι πρέπει να γίνει αλλά θεωρώ ότι και ως Δήμαρχος και ως Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει από τώρα να το έχουμε στο μυαλό μας σαν ελάχιστη, ελάχιστη ένδειξη της δικής της παρουσίας στα αυτοδιοικητικά δρόμενα της πόλης. Και βέβαια θα ζητήσω και πάλι την κατανόησή σας, αλλά νομίζω ένα λεπτό σιγή σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο του Μαρουσιού πρέπει και πάλι ως ελάχιστη ένδειξη ηθικής τιμής να το κάνουμε. Δημοσία εδώ.
αιωνία η μνήμη της. Το λόγο ο κύριος Φωτόπουλος και ο κύριος Σαγρής. Πλάτε κύριε Φωτόπουλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιγραμματικά να πω δύο κουβέντες σε όσα ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος στη δήλωσή του. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο προηγουμένως να μιλήσω δύο φορές. Πραγματικά εκφράζουμε και εμείς τη θλίψη μας και τα συλληπιτήρια για τα θύματα της τρομοκρατικής αυτής επίθεσης στο Παρίσι. Φυσικά... Φυσικά το αίμα και των νεκρών της Βηρητού πριν μερικές εβδομάδες πάλι από τους φασίστες του ΙΣΙΣ και οι νεκροί του Παρισιού από τις τρομοκρατικές επιθέσεις των φασιστών του ΙΣΙΣ πάλι είναι τα θύματα, οι νεκροί είναι τα θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στην Μέση και από Ανατολή. Επεμβάσεων υπεραστικών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα που σήμερα... Κύριε Πρόεδρε, μερικές φορές πραγματικά όταν μιλάνε κάποιοι επικεφαλείς των παρατάξεων είναι το άκρου τάφου σιωπή. Όταν μιλάνε κάποιοι για τα ίδια θέματα δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εμείς σεβόμαστε πραγματικά σαν λαϊκή συσπήρωση τον καθένα που μιλάει εδώ πέρα και το έχουμε αποδείξει. Απαιτούμε να μας σέβονται τουλάχιστον. Συνεχίζω και λέω ότι και το τονίζω ότι οι φασίστες του ΙΣΙΣ είναι παιδιά εκπαιδευμένα αυτών που σήμερα τους βομβαρδίζουν και παίρνουν αποφάσεις να εντείνουν τους βομβαρδισμούς στις... στις πόλεις που βρίσκονται οι φασίστες, στη Συρία, στο Ιράκ και αλλού. Από την άλλη μεριά, οι χιλιάδες πρόσφυγες που μερικοί καταφέρουν και πατάνε το πόδι τους στη στεριά, αλλά χιλιάδες από αυτούς μέσα και σε αυτούς είναι και παιδιά και γυναίκες, πνίγονται στη Μεσόγειο, είναι τα πολλαπλά θύματα αυτού του πολέμου και πρέπει να συζητήσουμε με σοβαρότητα, χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς καμία ούτε ρατσισμό ούτε ξενοφοβία για αυτό το πρόβλημα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε και σαν τοπική διοίκηση και σαν ΚΕΔΕ αλλά φυσικά σαν κεντρική, σαν κράτος. Ούτε οι φράχτες φαίνεται, έχει αποδειχτεί, ότι μπορούν να σταματήσουν τη λαχτάρα, την αγωνία και την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να βρουν τη γη της επαγγελίας όπως νομίζουν. Άρα για μας, και το έχουμε πει πολλές φορές, η μόνη λύση είναι το σταμάτημα των ξένων επεμβάσεων σε αυτές τις χώρες, οι λαοί να αποφασίσουν την τύχη τους και τον δρόμο που θα ακολουθήσουν, και πάνω απ' όλα να απομονωθούν αυτά τα στοιχεία που σπέρνουν το ρατσισμό, την απανθρωπιά, την ξενοφοβία, ό,τι χρώμα και αν έχουν, σε ό,τι Θεό και αν πιστεύουν και όπου και αν βρίσκονται. Ο φασισμός, είτε του ΙΣΙΣ, είτε της Δύσης, σε αυτά τα εγκλήματα οδηγεί. Κλείνω με αυτό και έρχομαι στην εισήγηση του εκτός ημερήσιας που αφορά τις θέσεις. Στάθμευσης επί της Καραολή. Μία φράση μόνο για το έργο. Για μας ήμασταν και είμαστε αντίθετοι σε τέτοιου είδους έργα όχι για κανέναν άλλο λόγο γιατί είναι εκτός των προτεραιοτήτων που έχει λαϊκή συσπήρωση για τα έργα που χρειάζονται οι κάτοικοι, οι λαϊκές οικογένειες στην πόλη μας. Δεύτερον, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνουν χρήματα μέσω του ΕΣΠΑ για αυτά τα έργα, είναι έργα βιτρίνας για μας, όταν δεν έχουν καλυφθεί τα αναγκαία
έργα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των λαϊκών οικογενειών, το να συζητάμε για βιοκλιματικές αναπλάσεις, ποδηλατόδρομους και διαδρομές πεζών, θεωρούμε ότι είναι, δεν είναι στις πρώτες προτεραιότητες ενός Δήμου. Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται και με την παρούσα εισήγηση, στην αγωνία της Δημοτικής Αρχής άρων-άρων να πάρει αυτά τα χρήματα για τη λίγη 31 12 τα λίγουν τα ΕΣΠΑ, για να απορροφήσει αυτά τα χρήματα, δημιουργεί προβλήματα και στο ίδιο της το έργο. Από ό,τι φαίνεται, δεν είμαστε εμείς μελετητές, αλλά από ό,τι βλέπουμε, αυτό συμβαίνει. Άρα, εμείς χωρίς καμία διάθεση, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και συνάδελφισσες λαϊκισμού, ούτε θέλουμε να χαϊδέψουμε, ποτέ δεν θέλαμε να χαϊδέψουμε αυτιά και να χτυπήσουμε πλάτες. Βλέπουμε τους πολίτες ίδιους, ίσους, σε όλο το Μαρούσι, ούτε στην Καραολή τους βλέπουμε διαφορετικά, ούτε σε κάποια άλλη περιοχή της πόλης μας τους βλέπουμε διαφορετικά. Για όλους αυτούς τους λόγους και για έναν ακόμα περισσότερο, γιατί δημιουργεί προβλήματα αυτή η εισήγηση και στους ίδιους τους κατοίκους, γιατί προφανώς δεν έχω στοιχεία, αλλά προφανώς δεν είναι 14 κάτοικοι που έχουν την ανάγκη και την αγωνία να παργάνουν το αυτοκίνητό τους σε κάποιο χώρο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις θέσεις στάθμευσης σε όλο το Μαρούσι, σε όλες τις γειτονιές του Μαρουσιού, λόγω της εξάπλωσης, λόγω της ανάπτυξης, αυτής της ανάπτυξης και τα λοιπά. Δεν θα επεκταθώ για να μην είμαι εκτός θέματος. Άρα, αφού δεν καλύπτει τις ανάγκες όλων των κατοίκων η εισήγηση αυτή και δεν μπορούσε να καλυφθεί, δεν λέω ότι θα μπορούσατε να καλύψετε τις ανάγκες για στάθμευση, γι' αυτό τον λόγο η Λαϊκή Συσπήρωση θα είναι αρνητική στην ψήφιση αυτής της εισήγησης που φέρετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φωτόπουλο. Ο κύριος Σαγρής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη ένα λεπτάκι. Εγώ πρέπει να αποχωρήσω από την κούδος. Ένα λεπτό, κύριε Τσουράκη. Ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε τουλάχιστον το θέμα αυτό. Να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό για ένα λεπτό. Πρέπει να φύγω, κύριε Πρόεδρε. Για ένα λεπτό, σας λέω. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Ο σκοπός κάθε έργου, όχι του συγκεκριμένου, είναι να βελτιώσει και να λειτουργήσει θετικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Φυσικά σε κάθε έργο υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στην πορεία, έτσι πέραν από τη μελέτη, είμαστε εδώ για να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται. Φυσικά εμείς εδώ δεν είμαστε για να δημιουργούμε προβλήματα στους κατοίκους και στους πολίτες του Αμαρουσίου. Όμως, γιατί ο καθένας από εμάς αρκετά προβλήματα έχει στην καθημερινή του ζωή και δεν έχουμε λόγο να δημιουργούμε εμείς εδώ περισσότερα προβλήματα. Θα ήθελα όμως να ξέρουν οι κάτοικοι ότι το έργο αυτό, εκτός από τις θέσεις πάρκινγκ, δημιουργεί και πολλά θετικά. Εξάλλου αυτό έτσι το αναγνωρίζετε κι εσείς. Και φαντάζομαι ότι κανένας από εμάς εδώ δεν είναι σε θέση... Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ. ...να πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί θέση πάρκινγκ σε κάθε δημότη. Μίλησε ο κύριος Φωτόπουλος προηγουμένως και είπε για τις αιτίες, έτσι. Πολλές πολυκατοικίες δεν έχουν πάρκινγκ που θα έπρεπε να έχουν γίνει κλπ. Άρα και λοιπόν είναι δυνατόν να υπάρχει μια θέση πάρκινγκ για κάθε κάτοικο. Στην οδό Μεσογείων, στην οδό Μεσογείων στην Κοκκινιά, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε πολύ καλά. Θυμάστε, κύριε Ζήκο, έτσι και εκεί ολόκληρο πρόβλημα δημιουργήθηκε, όμως οι κάτοικοι βρήκαν λύση. Θέλω να πω έτσι, κλείνοντας, ας είμαστε πραγματιστές όλοι και λίγο ρεαλιστές, γιατί οι εποχές που ζούμε είναι πολύ ευαίσθητες έτσι και δύσκολες. Ευχαριστώ πολύ. Σε ψηφοφορία το θέμα. Ελάτε, κύριε. Τελειώσαμε, ναι. Θέλει να μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος. Κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, επειδή ακούστηκαν μερικά πράγματα και οφείλω να σας πω ότι σήμερα, αρκετές ώρες από την ημέρα μου και από τη ζωή μου, ήταν στην Επιτροπή Παρακολούθησης για το ΕΣΠΑ, όπου εκεί το αρμόδιο Υπουργείο, ο κύριος Χαρίτσης, γραμματής και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες του αρμόδιου Υπουργείου και εγώ εκπροσωπώντας όλους τους Δήμους της Ελλάδος, κάναμε μία
προσπάθεια να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα και στο επίπεδο των προγραμμάτων. Επειδή ακούστηκε ευθύνη της διοίκησης να πενταχθεί το έργο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα κάποιοι οι οποίοι έχουμε θέσεις ευθύνης, διότι το να είναι κανείς δημοτικός σύμβουλος είναι θέση ευθύνης και ιδιαίτερα όταν κεντρικοί εισηγητές ενός τέτοιου θέματος έχουν πει με τον ένα με τον άλλο τρόπο ότι οι πολιτικές τους ρίζες σχετίζονται στον αμέριστο βαθμό με τις ρίζες της σημερινής κυβέρνησης που κάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Θα παρακαλέσω, επειδή το έχετε διαπιστώσει τουλάχιστον από εμάς αλλά και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πάνω απ' όλα είναι η εθνική προσπάθεια, αλλά συγχρόνως δεν θα επομιστούμε, και το λέω δημόσια, ευθύνες άλλων να είναι ευθύνες δικές μας. Ευθύνες εκείνων που ακόμα κάποιοι είναι ερασιτέχνες της πολιτικής να προσπαθούν να ρίξουν τον δικό τους ερασιτεχνισμό σε κάποιες προσπάθειες εθνικές. Θα παρακαλέσω λοιπόν προς κάθε κατεύθυνση να προσέξουμε πολύ τον πολιτικό, κομματικό και αυτοδιοικητικό μας λόγο. Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, για να αντιληφθούμε λιγάκι την ιστορία των έργων σήμερα στη χώρα μας, είμαστε ουραγός τον τελευταίο χρόνο και στις διαδικασίες και στις απορροφήσεις, ακόμα και από τη Λιθουανία, η οποία τελευταίως μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό βεβαίως δεν σχετίζεται από μας, γιατί δεν είμαστε εμείς οι διαχειριστές των χρημάτων. Διαχειριστές των χρημάτων είναι κάποιες ενδιάμεσες αρχές του κράτους, οι οποίες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και θα σας έλεγα, το κράτος έχει εισπράξει ακόμα και τη ΣΑΤΑ του 2015, έχει εισπράξει ακόμα και τα παρακρατηθέντα των Δήμων και δεν τα έχει αποδώσει, ενώ πηγαίνουμε στο τέλος του χρόνου και δεν μιλάμε και δεν λέμε τσιμουδιά. Για αυτούς που δεν ξέρουν τι σημαίνει ΣΑΤΑ, είναι οι πόροι που έχει εισπράξει το κράτος για να μας αποδώσει ελάχιστα συγκριτικά με αυτά που εισπράττει, για να κάνουμε έργα υποδομής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεν μιλάμε. Και συγχρόνως, θα έλεγα ότι επί του συγκεκριμένου, αν θα πει κάποιος, μα δεν έχει το κράτος, συγγνώμη, στο Δήμο γιατί ζητάμε να έχει μια συνέχεια στις υπηρεσίες, στα χρήματα, στις διαδικασίες, σε όλα. Και από το κράτος λέμε δεν είναι η συνέχεια του κράτους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λέει το κράτος, η κεντρική εξουσία δεν έχει συνέχεια του χθες. Εμείς γιατί έχουμε, εάν κλειδώναμε το Δήμο μας, συνέχεια του χθες. Το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί υποτιμάμε την αυτοδιοίκηση εμείς οι ίδιοι. Και συγχρόνως, θα παρακαλέσω να πούμε κάποιες αλήθειες. Το συγκεκριμένο έργο, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, δεν θα είχε καμία ένταξη εάν δεν είχε πάνω απ' όλα όλες εκείνες τις απαραίτητες εγκρίσεις, τις οποίες εγώ ως γιατρός δεν τις ξέρω, δεν ξέρω αν ο δικηγόρος τις ξέρει, αλλά τις ξέρουν οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι είναι οι εξειδικευμένοι για να εγκρίνουν τις οριμάσεις των έργων. Εάν λοιπόν εδώ με ένα τόσο απλοϊκό τρόπο μιλούμε για μια διοίκηση η οποία δεν έκανε αυτό που έπρεπε, την διαψεύδουν αυτοί που το πρεσβεύει και το λέει, οι ανεξάρτητες αρχές που ούτε τους ξέρω ποιες είναι, αλλά σίγουρα είναι οι εξειδικευμένες αρχές που δεν χαρίστηκαν σε κανένα, γιατί για ένα έργο 10 κάναν αίτηση και ένας εγκρίνονταν. Άρα θα παρακαλέσω και επ' αυτού να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δεν είναι η εποχή Γιούρια στα παγούρια, μήπως πάρουμε και κανένα δυο ψήφους. Δεν είμαστε σε αυτήν την εποχή. Είμαστε στην εποχή της σοβαρότητος, της σοφροσύνης, της ενότητας και της κοινής προσπάθειας. Το τρίτο. Επειδή βεβαίως είπαμε και είναι αλήθεια αυτό, επειδή πολλά πράγματα, δεν λέω εγώ ότι ευθύνεται ο πολίτης, αλλά όλα είχαν γίνει σε επίπεδο ανακοινώσεων, διαβούλευσης, αλλά και συγχρόνως υπήρχαν ως μελέτες και ως σχέδια και υπηρεσίες, και το είπε
η κυρία Διακολιού, ότι οι υπηρεσίες όποτε έρχονται ανοιχτά και στους πολίτες, σε όλους, και τώρα και χθες και προχθές και πάντα, τουλάχιστον όσο είμαι δήμαρχος, πιθανόν εγώ και πριν δεν θέλω να ακυρώσω κανέναν, κάναν τη δουλειά τους. Άρα, στέρισε κανείς τη γνώση του τι ακριβώς έργο θα γίνει, ή ήλπιζαν κάποιοι όπως ακριβώς και για άλλα έργα του δεν θα γίνει, οπότε τώρα που γίνεται βάλτε αναχώματα μη γίνει. Θα έλεγα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά, επειδή κάποιοι μπορεί να μην το είχαν αντιληφθεί ότι πάει να γίνει, αλλά και επειδή στην διαδικασία μπορούμε το καλό να το κάνουμε καλύτερο, με αυτή την έννοια το συζητάμε και εμείς και οι υπηρεσίες και το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Δηλαδή τι? Δηλαδή ότι ένας δρόμος που δεν είχαμε πάρκινγκ, να βάλουμε πάρκινγκ για να διευκολύνουμε έναν άλλο δρόμο που έχει δικαίωμα και το ποδήλατο, όπως όλη την Ευρώπη. Όπως επίσης, επειδή ακούστηκε αν διανοιχθεί, θα ήθελα, κύριε Γενικέ, και το ξέρετε πολύ καλά και η εντολή μου αυτή είναι και προς τις υπηρεσίες και στους αρμόδιους και δημάρχους, το ποσό της προχείρησης για τις διανοίξεις που έχουμε εγκρίνει και συμβασιοποιείται μέσα στις επόμενες μέρες, υπογραφές δηλαδή εργολαβίας, θα είναι καθαρά, και θέλω να σας διαβεβαιώσω, γι' αυτό πήρα και το λόγο, κυρία Διακολιού, επειδή μπορεί να μην το ξέρω και εγώ, μπορεί να μην μπορούσα να σας το είχα πει. Ήρθα τη δέσμευσή σας. Βεβαίως, και την δίνω. Λέω λοιπόν, και γι' αυτό αναφέρομαι, επειδή ακριβώς την δώσατε, δεν ήθελα δεικτικά, ας πούμε, για κανένα λόγο, καλοπροαίρετα μιλάμε εδώ και το εννοώ αυτό. Λέω λοιπόν ότι αυτό το ποσό των διανοίξεων έχει σκοπό τη διάνοιξη επί της Παραδείσου και βεβαίως, εφόσον μέσα σε αυτό, μέσα σε ένα έργο που γίνεται, διαπιστώσαμε πολυοδομικά ότι έχουμε ολοκληρώσει πράγματα. Διαπιστώνουμε ότι και εκεί μπορούν να γίνουν θέσεις πάρκινγκ. Και συγχρόνως να κάνουμε και μια όμορφη διαδικασία να καλυτερεύσει ακόμα περισσότερο αυτή η συνοικία, που διψάει και αυτή η συνοικία για ολοκλήρωση έργων. Θα παρακαλέσω λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αυτή η συζήτηση. Και για την Άλσους, βεβαίως. Και για την Άλσους. Δεν έχουμε ακυρώσει. Όσες είναι όριμες στο επίπεδο, και αυτή είναι η προτεραιότητα των διαδικασιών, και ξέρετε, ακόμα και μετά το έργο δεν θα σταματήσουμε να φύγουμε κάτι που έχει οριμάσει. Υπάρχουν κάποια μικρά ζητήματα πολυοδομικής φύσεως, αλλά πολύ μικρά, τα οποία ολοκληρώνοντάς τα βεβαίως θα το ολοκληρώσουμε. Θέλουμε να νιώθουμε και εμείς ότι κάναμε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια σε μια δύσκολη εποχή, είναι αλήθεια. Άλλα πράγματα πιστεύουμε, άλλα πράγματα μας αφήνουν τα αναχώματα, άλλα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα. Τι να κάνουμε? Σε αυτό θα πολεμήσουμε. Και να σας πω επίσης, και σταματώ εδώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπω στον πειρασμό άλλων εποχών. Δεν θα μπω στον πειρασμό που μας έρχεται η εμπορική και μας ζητάει τα λεφτά της Γενικής, που πήραμε 8 εκατομμύρια, δεν ξέρω, 10, και να κάνουμε τους κυβόληθους. Που εκεί όλη η πόλη είχε ξεσηκωθεί, αλλά κάποιοι πηγαίνανε τυφλοσούρτη. Εμείς αυτήν την εποχή θέλουμε να ξεφύγουμε. Ό,τι έργο γίνεται, γίνεται μέσα από εργόδη διαδικασία ΕΣΠΑ και δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ ο μαρουσιώτικος λαός, όπως συμβαίνει από το παρελθόν, και ό,τι γίνεται και μπορούμε να το καλυτερεύσουμε, θα το καλυτερεύσουμε, όχι από το γιατρό, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους πολιτικούς μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες και όσους εκείνους γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα. Εμπειρικός είμαι, είναι αυτός που λέγανε, ας πούμε, παλαιότερα, γιατρός είναι και αυτός επειδή έκανε μια γέννα. Δεν είναι έτσι. Ξέρω, έχουμε μια εμπειρία, αλλά δεν είμαστε πολιτικοί μηχανικοί. Γι' αυτό ακριβώς εμπιστεύουμε τις υπηρεσίες μας, γι' αυτό εμπιστεύομαι τις όποιες ανεξάρτητες αρχές εξειδικευμένες, και γι' αυτό θα παρακαλέσω όλους μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο να το δούμε, να προχωρήσει η πόλη μας, να προχωρήσουν οι δυνατότητες τα παιδιά μας να ζουν καλύτερα στο σήμερα και κυρίως στο αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημάρχο. Σε ψηφοφορία το θέμα. Ο πρόεδρος, ναι, Κουτσουβέλης Δημήτρης. Παρόν. Πώς? Παρόν. Παρόν. Κόκαλης Βασίλης. Ναι, Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Ναι, Πέπας Νικόλαος. Ναι, Βραχνός Παναγιώτης. Ναι, Σμυρνής Δημήτρης. Ναι, Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι, Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι, Κάβαλος Νικόλαος. Ναι,
Καλάφτης Δημητρής. Ναι. Ζήκος Γεώργιος. Ναι. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Τσιπουράκης και έχει έλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Κλαπάκης Δωρέλαος. Χαλιώτη Ειρήνη Μαρία. Ναι. Κατσιγιάννης Επαμεινώντας. Ναι. Φραγκάκη Κατερίνη. Ναι. Τσίγκας Ευθύμιος. Ναι. Βελίσσα Θανάσιος. Ναι. Μιαρης Πέτρος. Ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι. Βλάχου Σταματάκη Ελένη. Ναι. Μαγιάκης Ελευθέριος. Παρών. Διακολίου Μέρη. Παρών. Παρούσα. Κούκουζας Πέτρος. Παρών. Βλάχος Κωνσταντίνος. Ναι. Είναι παρούσα και δηλώνει παρών. Σωστά. Σαγρής Παναγιώτης. Ναι. Καρανάσιου Μέρη. Ναι. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Όχι. Όχι. Και Κλαπάκης Δωρήλαος. Όχι. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάρε Κώστα. Υπάρχουν κάποιες άλλες ανακοινώσεις, κύριε Δήμαρχε, πρωτού ξεκινήσουμε και να μπούμε και στο θέμα αμέσως μετά, να ζητήσω μια που είναι κάτι και εδώ, να μπούμε και στο θέμα το που αφορά την, κύριε Δήμαρχε, το έκτο θέμα που είναι παρεμφερές, να το κουβεντιάσουμε και αυτό, αν, έχετε την, αν έχω τη συνένεση του σώματος. Πώς? Ναι, 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 ναι. Ναι, δεν θα σας κουράσω με ιδιαίτερες ανακοινώσεις, απλώς να πω ότι την Τετάρτη νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα για την πόλη μας, όπου θα έρθει η Παναγία της Σουμελά στον Κοσμά τον Ετωλό, 5 ώρα. Στην Ερατζιώτισσα πρώτα και κατόπιν θα μετακινηθεί προς τα εκεί. Τα έχεις κρυμμένα. Όπου όλοι είμαστε, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε, νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα για την πόλη μας, να βρισκόμαστε εκεί, και βέβαια θα είναι χαρά δική μου προσωπική, για να μπορέσουμε να, με το ποντιακό στοιχείο που όπως είναι γνωστό είναι πολιούχος των ποντίων, να έχουμε το ιερό προσκύνημα θεματηρού εικόνας Παναγίας Σουμελάς. Επίσης, να πω ότι θα γίνει και ένας σημαντικός ποδοσφαιρικός αγώνας παλεμάχων, μάλλον πασχετικός αγώνας παλεμάχων για ανθρωπιστικούς λόγους, όπου την άλλη μεθεπόμενη Τετάρτη, 25 του μηνός, μεγάλα αστέρια και ονόματα θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στο Μαρούσι, και νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία για αυτά τα οποία θα μαζευτούν, θα δοθούν στο Ιωτήριο Κοινωνικής Αποστολής, κατά συνέπεια και στα κοινωνικά ιατρία και στα παντοπολία, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, και αυτό θα γίνει Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στον Άγιο Θωμά, και νομίζω ότι είμαστε και εκεί προσκεκλημένοι. Θα ήθελα και άλλα να πω για το μεταναστευτικό προσφυγικό, νομίζω όμως, κύριε Πρόεδρε, ίσως θα μας δοθεί η δυνατότητα, επειδή συνέβη να μετακινηθώ Παιωνία, στο Δήμο Παιωνίας, στα Ελληνοσκοπιανά σύνορα, όπου εκεί είναι, εάν θέλετε, το σημείο πύλης εξόδου προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, της Ελλάδος και την κατά συνέπεια όλων των ανατολικών ρευμάτων που έρχονται από την ισχυωτική Ελλάδα. Οι εικόνες τα λένε όλα, αυτές τις οποίες θα μπορούσε να αποτυπώσει κανείς, και νομίζω ότι χρειάζεται, όπως είπα και πριν, μια εθνική αλλά πολύ περισσότερο ευρωπαϊκή αντιμετώπιση αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων, πράγματι, που ποτέ δεν θα ξεχάσω την εικόνα όταν άνοιγαν για λίγο τα Σκοπιανά σύνορα, φεύγανε 200 άτομα περίπου κάθε ώρα, και νόμιζες ότι έβλεπες τότε σαν τη χαρά της επαγγελίας που έχουμε διαβάσει από την Παλαιά Διαθήκη, με τους μπόγους και με όλα αυτά, όλες αυτές τις εικόνες, σαν να πηγαίναν στον Παράδεισο. Βέβαια δεν ξέρω αν θα τον βρουν τον Παράδεισο, αλλά τουλάχιστον θεωρητικά ή και σαν εικόνα αυτό σου θύμαζαν, μέσα από αυτό το οποίο τουλάχιστον κανείς μπορούσε να αποτυπώσει. Ευχαριστώ.
Ελάτε και Σταθούλη. Θέλω να ανακοινώσω με την ιδιότητά μου του Γενικού Γραμματέα του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου, την 5η 19 του μήνα, ώρα 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου με τον απολογισμό της θητείας των 3 ετών και στη συνέχεια θα επακολουθήσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής για τα επόμενα 3 χρόνια. Και καλούμε τα μέλη του Συλλόγου να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να μπούμε στο έκτο θέμα κατευθείαν, που είναι ο τίτλος του οποίου είναι «Διευκρίνηση επί της υπαρίθμων απόφασης 271-2015 Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της μελέτης του έργου βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών ποδηλάτων αναφορικά με την αφίδρομη λειτουργία της οδού». Να κάνετε μια ενημέρωση, κυρία Σεραφετινίδου και κύριε Καρλάφτη. Όποιος από τους δύο, για τις συναντήσεις που είχατε... Σύμφωνα με την απόφαση 271 του 2015, εγκρίθηκε η τροποποίηση της προαναφερόμενης μελέτης για το τμήμα της οδού Παραδείσου από Τριανταφυλλίδου έως Αρτέμιδος, απομονής κατεύθυνσης να μετατραπεί σε διπλής. Η τροποποίηση αυτή έγινε μετά από διαβούλευση σχετικό αίτημα των κατοίκων, προκειμένου να διατηρηθεί το υπάρχον κυκλοφοριακό καθεστώς και να μην διαταραχθεί η καθημερινότητά τους. Για να υλοποιηθεί λοιπόν αυτή η τροποποίηση, είναι επιβεβλημένη η κοπή 4 ευκαλύπτων, μιας ακακίας, μιας λεύκας, ενός πεύκου, το οποίο σήμερα βρίσκεται εδώ στις περιφραγμένες ιδιοκτησίες της Siemens. Η εφαρμογή της τροποποίησης αυτής, όπως ανέφερα, έχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση την κοπή 4 μεγάλων ευκαλύπτων, μιας μικρής λεύκας που είναι πάνω στο πρανές και ενός πεύκου το οποίο έχει περιμετρικά τοιχείο και είναι ψηλότερα από τη στάθμη του πεζοδρομίου περίπου 1,5 μέτρο. Αφού στα σημεία αυτά που βρίσκονται τα δέντρα, το πλάτος του οδοστρώματος είναι 5,5 μέτρα, απαγορευτικό για την κείμενη νομοθεσία για δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Σε επικοινωνία με τους κατοίκους, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι η πρότασή τους να γίνει ο δρόμος διπλής κατεύθυνσης έθετε ως προϋπόθεση την κοπή των δέντρων αυτών. Κατόπιν τούτου, έγινε εκ νέου διαβούλευση, όπου αναλυτικά διευκρινίστηκαν ότι υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη λύση είναι να γίνει ο δρόμος διπλής κατεύθυνσης με υποχρεωτική κοπή των δέντρων και η δεύτερη να διατηρηθούν τα δέντρα και να γίνει μονόδρομος το τμήμα της οδού Παραδείσου από Αιγιαλίας μέχρι Αρτέμιδος. Από την Κηφισίας έως Αιγιαλίας παραμένει διπλός. Οι κάτοικοι και ο Σύλλογος τάχτηκαν υπέρ της δεύτερης λύσης, της διατήρησης δηλαδή των δέντρων και μονοδρόμησης της οδού από Αιγιαλίας έως Αρτέμιδος. Η τροποποίηση αυτή δεν επιβαρύνει κυκλοφοριακά την περιοχή, αφού και η υφιστάμενη κυκλοφοριακή θεώρηση προέβλεπε τη μονοδρόμηση της οδού από την οδό Τριανταφυλλίδου έως την Αμαρουσίου Χαλανδρίου. Έτσι λοιπόν, με την πρόταση αυτή, οι ευκάλυπτοι δεν θα πειραχτούν και θα ληφθούν και όλα τα μέτρα προκειμένου να διατηρηθεί και η λεύκα και το πεύκο. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, είναι πιθανόν αυτά τα δύο να κοπούν, αλλά μόνον αυτά. Παρακαλούμε λοιπόν το Σώμα για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εντάξει, δεν είναι τώρα να... Είναι κάτι άλλο που θέλετε να διευκρινίσετε, κυρία Σεραφετινίδου? Με την τροποποίηση της μελέτης, έτσι όπως είχε γίνει τον Ιούλιο που μας πέρασε, μετά από αίτημα των κατοίκων, είχε πάρθει η απόφαση ο δρόμος, αντί από την Τριανταφυλλίδη μέχρι την και πάνω, να γίνει διπλής μέχρι την Αρτέμιδος, να είναι διπλής κατεύθυνσης. Αν πάρει κανείς να συγκρίνει τα σχέδια, τα πρώτα σχέδια και τα δεύτερα, είναι σαφές ότι για να γίνει το εύρος του δρόμου από 3,5-6,5 θα έπρεπε να κοπούν οι ευκάλυπτοι, τουλάχιστον μιλάω για τους ευκαλύπτους. Δεν έγινε μνήμα σαφής ότι θα γίνει αυτή η κοπή. Ο κύριος Αντιδήμαρχος έκανε κάποια συνεννόηση με τους κατοίκους και είδε ότι δεν είχε γίνει αντιληπτό αυτό και έτσι ξαναέγινε κάποια διαβούλευση. Εκεί οι κάτοικοι, έγινε την Παρασκευή το πρωί αυτή η συνάντηση, προτίμησαν να
να διατηρηθούν οι ευκάλυπτοι και να παραμείνει το κομμάτι από Γιαλίας έως Αρτέμιδος μονής κατεύθυνσης. Τώρα τα δύο, το ΠΕΦΚΟ και το οποίο είναι σε σχετικά μεγάλο ύψος, περίπου 1,5 μέτρο πάνω από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου, και μια μικρή Λεύκα, κατά τη διαδικασία που θα φύγει το Πρανές, γιατί είναι πάνω στο Πρανές, θα δούμε αν μπορούμε να το στηρίξουμε διαφορετικά. Θα πρέπει να κοπούν αυτά τα δύο. Έτσι διατηρούνται τα δέντρα. Θα είναι από Κηφισίας μέχρι Αγιαλίας ο δρόμος διπλός. Και μετά όποιος θα θέλει να στρίψει, να ξαναγυρίσει, να βγει στην Κηφισίας, θα πρέπει από Αρτέμιδος να πηγαίνει μέσω Επιδαύρου και Αγιαλίας πάλι. Ερωτήσεις. Ο κύριος Φωτόπουλος. Εκτός από το θέμα των δέντρων, η μελέτη κυκλοφοριακή η προηγούμενη, γιατί δεν το κατάλαβα, συγγνώμη κιόλας, ήταν και η κούραση της ημέρας, ελπίζω να είναι μόνο αυτό, αλλάζει τίποτα με την καινούργια που μας φέρνεται εισήγηση? Κοιτάξτε, τότε... Γιατί από ό,τι κατάλαβα ήταν μια εισήγηση πριν αυτή που αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μια εισήγηση καινούργια τώρα, με το ήδη υπάρχον καθεστώς, το κυκλοφοριακό μιλάω, αλλάζει κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, όταν εγκρίθηκε το έργο, ήδη η Παραδείσου από την Τριανταφυλλίδη και πάνω ήταν μονόδρομος. Τότε για να εγκριθεί, τα στοιχεία που ζήτησαν για την κυκλοφοριακή μελέτη ήταν αυτή η κυκλοφοριακή θεώρηση, η οποία ήταν ικανή για να εγκριθεί το έργο. Αυτό ζήτησε το ΚΑΠΕ προκειμένου να μπει στο ΕΣΠΑ. Άρα, ουσιαστικά, η διαφορά που θα έχει σήμερα, αφού αυτό που προτείνεται, δηλαδή να γίνει μονόδρομος από Αιγιαλίας, είναι η διαφορά από την Τριανταφυλλίδη, είναι ούτε μισό οικοδομικό τετράγωνο. Η διαφορά από αυτό που ήδη ήταν θεωρημένο, εγκεκριμένο δηλαδή από τα κυκλοφοριακά, ότι θεωρούμε ότι αυτό δεν επιφέρει κάποια έπιπτο σημερινό. Ναι. Με αυτό που ισχύει, ναι. Άλλη ερώτηση. Έχουμε τοποθετήσεις. Η κυρία Διακολιού, ο κύριος Βλάχος, ο κύριος και ο κύριος Φωτόπουλος και εσείς, κύριε Κλαπάκη. Ωραία. Έχετε το λόγο, κύριε Διακολιού. Εγώ και εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν σας άκουσα. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά τα οποία είπα τοποθετούμενοι για το εκτός ημερησίας θέμα, ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση, διότι πρόκειται για το ίδιο έργο. Δεν πρόκειται να τα επαναλάβω, δεν υπάρχει λόγος, νομίζω ότι ακούστηκαν. Οι κάτοικοι είναι θορυβημένοι από τις ελλείψεις που ανέφερα ήδη από το προηγούμενο θέμα και το ίδιο... αναρωτιέμαι πώς θα αισθάνονται οι καταστηματάρχες της περιοχής που έχουν μειωθεί οι τζίροι τους κατά 15 και 20%. Και σήμερα θα γνωρίζαμε, εν πάση περιπτώσει, εάν θα υπήρχε η ανάγκη κοπής δέντρων ή όχι, και θα μπορούσαν να είχαν μελετηθεί περισσότερο ενδεχόμενες πιθανές εναλλακτικές, εάν ήταν είτε εξ αρχής μελετημένο το έργο, είτε εάν στην αρχική εισήγηση του Ιουλίου υπήρχε στην εισήγηση αυτή ρητά διατυπωμένο ότι θα χρειάζονταν η κοπή κάποιων δέντρων. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, ακόμη και αν δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική από αυτές που έχουμε συζητήσει με την υπηρεσία, θα είχαμε το χρόνο να κάναμε μία έστω ολιγοήμερη προσομοίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, προκειμένου να δούμε τη λειτουργικότητά τους, ώστε να επιλέξουμε τη μία ή την άλλη λύση. Εν πάση περιπτώσει, και πάλι έχω να επισημάνω ότι φτάσαμε στο παραπέντε, ότι είμαστε μπροστά στην πιθανότητα απένταξης του έργου και καλούμαστε να ψηφίσουμε με αυτό το δεδομένο. Και αυτό είναι ένα εκβιαστικό δίλημμα. Από εκεί και μετά, το γεγονός το ότι μπορεί να είμαστε ουραγοί στις απορροφήσεις των χρηματοδοτήσεων δεν είναι λόγος για να γίνονται τα έργα αποσπασματικά. Ναι, μακάρι να απορροφούμε χρηματοδοτήσεις για να κάνουμε έργα, αλλά να είναι ενταγμένα σε ένα συνολικό πλαίσιο και να γίνονται, να εκπονούνται, να υλοποιούνται με έναν ορθολογικό τρόπο. Ή
το γεγονός το ότι οι υπηρεσίες μας αποτελούνται από, είναι στελεχωμένες από άξιους ανθρώπους και καταρτισμένους που ακούν τους πολίτες είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά αποδεικνύει όμως την περίπτωση αυτού του έργου του ότι δεν είχε γίνει εξ αρχής μία διαβούλευση για το θέμα της, για το έργο της βιοκλιματικής, ώστε να γίνουν αυτές οι συζητήσεις εξ αρχής και να μην χρειάζεται οι υπηρεσίες να μετατρέπουν τις μελέτες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Επίσης, το γεγονός του ότι δόθηκαν κάποιες απαραίτητες εγκρίσεις για να χρηματοδοτηθεί το έργο από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν υποκαθιστά τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τεχνικά και νομικά όμως κείμενα, όπως η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων των μελετών που αφορούν το έργο. Και σε κάθε περίπτωση, κάποιοι ξέρουν στη μικρή ή μεγάλη τους πορεία να μαθαίνουν από την εμπειρία τους. Και οι κυβόληθοι ως βιοκλιματικοί διαφημίστηκαν. Σήμερα και το έργο αυτό ως βιοκλιματικό διαφημίζεται. Καλό είναι να ακούμε και τους κατοίκους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Κώστας Βλάχος έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θα κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση, διότι θέλω μέσα από αυτά που θα σας πω να σας δικαιολογήσω, όχι να απολογηθώ, να δικαιολογήσω τη στάση που έχουμε κρατήσει από την έναρξη αυτής της θητείας στο Δημοτικό Συμβούλιο ως συνδυασμός, αλλά και το σκεπτικό μας το πώς θα λειτουργούμε ως αντιπολίτευση. Υπάρχουν δύο οδοί. Ο ένας είναι ή πας κάθετα αντίθετα σε ό,τι συμβαίνει και σε ό,τι κινείται σε αυτή την πόλη, ή πηγαίνει σε μια λογική συνεννόησης και επικοινωνίας και με τη διοίκηση, ώστε να μπορείς να προχωράνε και τα έργα στην πόλη, αλλά και να καλυτερεύει η ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Είναι αλήθεια ότι, και πιστεύω ότι οι περισσότεροι συνδυασμοί, ένα από αυτό που πάντα έχουν να λένε σε ένα προεκλογικό τους πρόγραμμα, είναι η απορρόφηση κονδυλίων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για να γίνονται έργα στην πόλη. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Θα περίμενα όμως από τη διοίκηση, πέρα από το κομμάτι το να απορροφά τα κονδύλια, που πολύ καλά κάνει και σωστά πράττει, να είναι πιο έτοιμη στην εκπόνηση των μελετών για να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, όπως είπε και η κυρία Διαγολιού. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσω και από τη μεριά της διοίκησης ότι βρίσκεται σε μια θέση στην οποία, όταν αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες της, έχει το θάρρος να τις βλέπει και να έρχεται σε μια διαβούλευση έξω και εκ των υστέρων, κυρία Διακολιού, με τους πολίτες και τους δημότες. Κυρία Προεστάκη, γιατί βλέπω ότι με κοιτάτε περίεργα και ίσως θα περιμένατε να το κάνουμε κούγκι σήμερα εδώ για να κερδίσουμε, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, έτσι, γιατί πήρα και ένα μήνυμά σας μέσω ενός Δημοτικού Συμβούλου ότι επιτέλους σηκώστε ανάστημα. Τι εννοείται να σηκώσουμε ανάστημα? Κύριε Βλάχο, μην κάνετε διάλογο τώρα με τους κατοίκους, παρακαλώ, εντός θέματος. Λοιπόν, ή θα πάμε λοιπόν σε μια διαδικασία να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες ώστε να ακυρώσουμε το έργο με ό,τι συνεπάγεται αυτό σήμερα, που τι συνεπάγεται, να υπομισθούν οι δημότες του Αμαρουσίου αυτό το τεράστιο κονδύλι του έργου, αν γνωρίζετε. Επειδή δεν νομίζω ότι κανείς έχει αυτή τη διάθεση, γιατί αν ήταν θα το είχε κάνει είτε η αξιωματική αντιπολίτευση, είτε εσείς σαν σύλλογος ή ένας κάτοικος, μέχρι σήμερα δεν έχω δει κάτι τέτοιο, ή περιμένετε από κάποιους άλλους να πάρουν αυτή την ευθύνη. Εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαλόγου με τη διοίκηση για να βρούμε τη δυνατότερη ικανή λύση. Και πράγματι και με τον κύριο Γαρλάφτη, αλλά και με τους δημότες, από το καλοκαίρι έχουμε κάνει πολλαπλές συναντήσεις με το θέμα του Παραδείσου. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι επέμεναν σε αυτή τη διάνοιξη του Παραδείσου, το ακούσατε και ήρθε αυτή η μελέτη. Αυτό που ανακοινώσατε σήμερα εδώ, το να γίνει μέχρι τη Μεγαλία σε αυτή η αμφιδρομή, νομίζω ότι είναι η πιο καλή λύση μέσα στο πρόβλημα που υπάρχει. Υπό αυτή την έννοια, εμείς θα είμαστε θετικοί και θα ήθελα να πω ότι από τη στιγμή που το έργο, καλός ή κακός, έχει
προχωρήσει και έχει εγκριθεί και όπως είπα, σε περίπτωση ακύρωσής του θα έχουμε πολύ βλαβερές συνέπειες για το Δήμο και για τους Δημότες, θα πρέπει να κάτσουμε και να συνεννοηθούμε όλοι το τι θα γίνει. Το να πούμε ένα παρόν και αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί στις θέσεις πάρκινγκ είπανε παρόν. Εγώ αυτό το παρόν πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει παρόν στις θέσεις στάθμευσης? Εγώ σέβομαι τον κύριο Φωτόπουλο που είπε όχι, γιατί όχι σημαίνει όχι. Εγώ δεν θέλω, δεν το θέλω αυτό το έργο. Το ότι το θέλω το έργο, όπως μας λέει ο κύριος Μαγιάκης, που ήμουν και στις συναντήσεις και πρέπει να υλοποιηθεί, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω, γιατί είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι σοβαρό επιχείρημα και δεν είναι σοβαρή στάση. Γι' αυτό έχουμε φτάσει μέχρι εδώ σήμερα. Και αυτά έχει κάνει και η κεντρική εξουσία. Μέχρι πριν ένα χρόνο ήταν τελείως μία άλλη μορφή και σήμερα σφυρίζουμε αδιάφορα. Λοιπόν, εγώ επειδή σαν Κώστας Βλάχος, αλλά και σαν αλλά ως σαν συνδυασμός, ενδεχομένως κάποια στιγμή χρειαστεί να διαχειριστούμε την πόλη, εμάς αυτές οι κολοτούμπες δεν μας εκφράζουν. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ και πολύ. Επίσης, όπως πάρα πολύ σωστά είπε και ο κύριος Αγρής, κάποια έργα και όποιες αλλαγές φέρνουν και αντιδράσεις. Αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το 100% των πολιτών. Όμως πρέπει να κοιτάμε την ουσία και να κοιτάμε μπροστά ότι είναι έργα τα οποία δίνουν πνοή και δίνουν μια αναβάθμιση στο οικιστικό περιβάλλον της πόλης μας. Ευχαριστώ. Και εμείς τον κύριο Βλάχο, ο κύριος Φωτόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στο δώσω. Δεν θα αργήσω πολύ, Λευτέρη, δεν θα ξεχαστεί το προσωπικό. Δεν θα αργήσω, έτσι κι αλλιώς. Η θέση μας, η γενική πολιτική τοποθέτηση έγινε και για το προηγούμενο θέμα. Όποιος θέλει από τους κατοίκους ή από όποιος δεν γνωρίζει, είναι αναρτημένη και η ανακοίνωση για το συγκεκριμένο έργο. Δεν θα επεκταθώ να αναλύσω και να εξηγήσω τους λόγους που εμείς είμαστε αρνητικοί. Περάστε κύριε συνάδελφοι μέσα, να ψηφίσουμε σε λίγο. Όσον αφορά αυτή την διαβούλευση που έγινε με τους κατοίκους, αν έγινε σωστά ή αν δεν έγινε σωστά, δεν το γνωρίζουμε. Εμάς η θέση στις μελέτες και στις αλλαγές τις κυκλοφοριακές είναι πάγια και επιγραμματικά θα την πω ότι χρειάζεται να είναι οι κυκλοφοριακές μελέτες ευρύτερες που να αφορούν ευρύτερες γειτονιές και όχι μόνο ένα δρόμο, να κάνουμε διαβούλευση δηλαδή με τους κατοίκους ενός δρόμου για να δούμε πώς βολεύει ή το έργο ή τους κατοίκους και μπορεί και να δημιουργήσει, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό το... Αν δημιουργεί προβλήματα, λέω γενικά υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, αν μια κυκλοφοριακή αλλαγή μπορεί να δημιουργήσει και κάποιο πρόβλημα σε κάποια άλλη γειτονιά. Για αυτούς τους λόγους εμείς δεν θέλουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία τμηματικά δρόμο-δρόμο ή τετράγωνο-τετράγωνο να συζητάμε τέτοια ζητήματα. Παρόλο ότι είμαστε αρνητικοί και σε αυτό το γενικότερα στο έργο, ίσως δεν ξέρω, πάλι σας λέω δεν ξέρω αν είναι προς όφελος γενικότερα της γειτονιάς αυτή η μικρή αλλαγή. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο εμείς θα δηλώσουμε παρόν σε αυτή την εισήγηση. Ευχαριστώ. Κύριε Κλαπάκη, ένα λεπτό να σας δώσω το λόγο επί προσωπικού να απαντήσει κάτι ο κύριος Μαγιάκης και αμέσως να σας δώσω το λόγο. Εύχομαι στον κύριο Βλάχο καλή επιτυχία στη καινούργια συνεργασία που ανήγγειλε απόψε με τη διοίκηση Πατούλη. Στα πλαίσια μιας... Απαντήστε άμα θέλετε κύριε Βλάχο, στο μικρόφωνο. Κύριε Βλάχο. Στα πλαίσια μιας πλήρους συνεννόησης και μιας πλήρους υποστήριξης στις επιλογές της διοίκησης. Φοβάμαι όμως ότι με αυτές τις τακτικές ο μόνος τρόπος για να βρεθείτε στη διοίκηση είναι να μπείτε μέσα στην παράταξη, διότι από μόνο σας πολύ αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρετε. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι εμείς... Κύριε συνάδελφοι, δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση όπως συκοφαντικά είπε απόψε ο κύριος Βλάχος,
ούτε κάνουμε κολοτούμπες, ούτε οτιδήποτε. Σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε συνεπέστατοι από την ώρα που ήρθαμε μέχρι αυτή τη στιγμή και θα είμαστε και στο μέλλον. Άρα τα κολοτούμπες, ο κύριος Βλάχος να τα δει στον εαυτό του και όχι σε εμάς. Τρίτον. Συνεννοούμαστε με τη διοίκηση. Προφανώς. Στην ίδια πόλη ζούμε. Τα ίδια προβλήματα έχουμε, τους ίδιους οραματισμούς έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως και δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα όσες φορές βλέπουμε ότι δεν τα πηγαίνει καλά, ότι δεν διαχειρίζεται καλά και σωστά τα προβλήματα της πόλης, να ερχόμαστε εδώ δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έξω και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, να τα επισημάνουμε στους πολίτες. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Ο ρόλος μας δεν είναι να είμαστε βαστάζοι της διοίκησης. Είμαστε ακριβώς να κάνουμε κριτική στη διοίκηση εκεί που εμείς θεωρούμε ότι δεν τα πηγαίνει σωστά προς όφελος και προς συμφέρον της πόλης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλαπάκης, ένα λεπτό κύριε Βλάχο. Θα ξεκινήσω με τα λεφτά της ΕΣΠΑ. Τα λεφτά των ΕΣΠΑ δεν είναι για να τα ξοδέψουμε. Βρήκαμε τρόπο να τα ξοδέψουμε. Κοίτα, βρήκαμε έναν τρόπο εμείς να πήραμε ένα κομμάτι γιατί και να το ξοδέψουμε ό,τι να είναι. Είναι για προγραμματισμένες διαδικασίες που θα αποδώσουν στο μέλλον στην ανάπτυξη της πόλης. Δηλαδή, μπορούσαμε αυτά τα λεφτά να κάναμε δύο ευρωπαϊκούς σταθμούς που θα μείνουν στην κοινωνία εδώ πέρα. Το να φτιάχνουμε τους δρόμους και να τους ξαναχαλάμε και να τους ξαναφτιάχνουμε τους ίδιους δρόμους. Που θα τους ξαναφτιάξουμε μεθαύριο και τους ξαναφτιάξουμε πάλι με άλλο σχηματισμό κτλ. Είναι απαράδεκτο να χρηματοδοτούνται από κονδύλια των ΕΣΠΑ. Γιατί για αυτά τα χρήματα είναι δημόσιο χρήμα, καθαρό δημόσιο χρήμα. Και πρέπει να γίνει προγραμματισμένα και προγραμματισμένα. Θέλω να πω τώρα για το έργο. Το θέμα είναι να σχεδιάζει την πόλη σωστά και να μην παίρνουμε επιπλέον φορτία. Αυτή η διοίκηση σχεδιάζει λάθος. Και γεμίζει από φορτία επιπλέον την πόλη. Ό,τι και να κάνει στους δρόμους, να τους αλλάζει μόνες κατεύθυνση σήμερα και διπλής κατεύθυνση αύριο κτλ. Η πόλη θα κακοποιείται συνεχώς με τον τρόπο αυτό. Μπορούσε να κάνει ποδηλατόδρομο, γιατί ήμουν στο προηγούμενο θέμα να το πω, σε ένα δρόμο καινούριο, να το χαράξει, να κάνει πάρκι χώρους σε ένα δρόμο καινούριο, σε ένα νέο σχέδιο. Σας παρακαλώ λίγο. Αλλά να κάνει ποδηλατόδρομους στους ήδη υπάρχοντες δρόμους που δεν χωράνε ούτε να σταματήσουν τα αυτοκίνητα. Είναι μια κακοποίηση της πολυδομίας πια. Είναι ένα διέξοδο μόνο για να ξοδέψουμε λεφτά και τίποτα άλλο. Δεν εξυπηρετεί σε τίποτα, προκαλεί περισσότερα προβλήματα και δημιουργεί και δαμανούν τα χρήματα χωρίς λόγο. Γι' αυτό όλα που κάνει εδώ πέρα είναι για σόου περισσότερο παρά για εξυπηρέτηση των κατοίκων. Γιατί η εξυπηρέτηση των κατοίκων γίνεται με πρόγραμμα και συγκεκριμένους στόχους. Και εδώ, οι στόχοι είναι τελείως λάθος αυτής της διοίκησης. Τελείως λάθος με την αρχή μέχρι το τέλος. Και τα σχέδια που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα είναι όλα παράνομα, από παράνομα μέχρι απαράδεκτα. Και είμαστε στα δικαστήρια δυστυχώς σε όλα, συνεχώς. Και το κακό είναι ότι με τον τρόπο που γίνονται εδώ στην πόλη αυτές οι διαδικασίες και εμπλέκει τις υπηρεσίες, τραβιώνται στις υπηρεσίες. Τραβούνται και υπηρεσίες στα δικαστήρια χωρίς λόγο που δεν έχω τίποτε με τις υπηρεσίες, αλλά έχω με τις προτάσεις αυτές, τις οποίες συνυπογράφει, που κανονικά σύμφωνα με το δημοσιοπαιδευτικό κώδικα πρέπει να σηκώσει τα μάτια και να πει αυτή είναι συνταγματικό, δεν το υπογράφω, αυτό δεν είναι σωστό, δεν το υπογράφω, αυτό είναι έτσι κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό δεν υπάρχει εδώ πέρα. Εδώ ζήτησα χαρτιά προχτές από τον αντιδήμαρχο Σταθούλη για τη Άγια Φιλοθέη και μου απάντησαν ότι δεν έχω ένομο συμφέρον. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να τις αποφάσεις των δικαστηρίων, να μην τους δώσει γιατί δεν έχω ένα συμφέρον από την νομική υπηρεσία. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε και τι ρόλο παίζουμε εμείς εδώ πέρα. Απλώς να λέμε ότι υπάρχει αντιπολίτευση και συμπολίτευση και η συμπολίτευση ψηφίζει ναι και η αντιπολίτευση ψηφίζει όχι. Ατελείωτα έγγραφα έχω καταθέσει και δεν μου απαντάνε. Δεν μου δίνουν απαντήσεις σε όλα που λέει διαφάνεια κτλ. Δεν υπάρχει ούτε διαφάνεια ούτε τίποτα. Απλώς μεμονωμένα σημεία παίρνουν για να λένε ότι πήραμε τα ΕΣΠΑ που, που δίδονται αυτά. Αυτά γίνονται κατόπιν πιέσεων του κάθε Δήμου, δόμου και εμένα ένα κομμάτι, δόμου και εμένα ένα κομμάτι, ανάλογα τη γνώση και τη γνώμη του κάθε Δημάρχου ή του κάθε διοίκησης ή δεν ξέρω και για ποιους άλλους λόγους. Και ποτέ δεν γίνεται τίποτε προγραμματισμένο σε αυτή την πόλη
και γενικά στη χώρα βασικά, δεν είναι μόνο για αυτή την πόλη, είναι ένα μικρό δείγμα όλης της καταστροφής της χώρας ή το Μαρούσι. Ένας καταχρεωμένος δήμος, όπως είναι καταχρεωμένη και η πόλη. Ευχαριστούμε τον κύριο Κλαπάκη. Ελάτε κύριε Βλάχο, σύντομα. Μην ανοίξουμε όμως επιπροσώπου. Όχι, δεν θα ανοίξουμε, αλλά κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Κουβέντες οι οποίες μόνο εντυπωσιασμό μπορούν να προκαλέσουν, του στείλω ότι ο Βλάχος έχει προσχωρήσει, τα έχει βρει με τον Πατούλη και κάτι τέτοιες σαχλαμάρες, γιατί δεν μας άγω τα λόγια μου, δεν ανέχομαι να τα ακούω από κανέναν. Διότι εγώ προσωπικά δεν χρωστάω σε κανέναν και είμαι από τους λίγους που με το προσωπικό τους παράδειγμα μπορούν να μιλούν. Διότι ούτε κρατικοδίαιτος υπήρξα ποτέ. Ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι ο πατέρας μου υπήρξε δήμαρχος στο Μαρούσι σε εποχές που τα κόμματα ήταν πολύ δυνατά. Ούτε σε επιτροπές έχω μπει, ούτε υπήρξα ποτέ σε επιτροπές και σε άλλα κλιμάκια τα οποία να έχεις και ωφέλη και χρηματικά. Έτσι, για να ξέρω ποιοι μιλάνε, ούτε η ιδεολογία μου προσαρμόζεται ανάλογα με την τάση της εποχής όπως έχουν κάνει κάποιοι συνάδελφοι και κάποια στελέχη της παράταξής σας, κύριε Μαγιάκη. Δεν χρειάστηκε να ζητήσω ούτε συγγνώμη για να προσχωρήσω στον κύριο Πατούλη προεκλογικά, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το ρεύμα της εποχής, την εποχή που δεξιοδοτούσαν οι δημοτικές εκλογές. Και να σας υπενθυμίσω και να σας προβληματίσει ότι την εποχή που διεξέχθηκαν οι δημοτικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα τεράστιο ρεύμα και εσείς καθυλωθήκατε μέχρι στο 15%. Και ξέρετε γιατί? Διότι έχετε αυτές τις αντιλήψεις. Και γιατί δεν σας ενδιαφέρει το να πάει μπροστά η πόλη, σας ενδιαφέρει μόνο να διαφοροποιηθείτε από τον καθέναν εδώ μέσα. Εγώ προσωπικά και η παράταξή μου δεν θα το κάνει αυτό. Ο κύριος Κούκουζας έχει το λόγο. Όχι, εντάξει, ο κύριος Δημάρχος έχει το λόγο και κλείνουμε. Πώς? Μια δευτερολογία για τον κύριο Κλαπάκης. Για ένα λεπτό, έλα. Βλέπω γέφυρες Κούκουζα Βλάχου εγώ σήμερα. Που αφορά εσάς, υποστηρίξατε θα φέρετε σε αυτό το συμβούλιο ότι ο θέμας ορού. Ειδική συνεδρίαση, κύριε Κλαπάκη. Πότε? Δεν το έχω ξεχάσει. Συγγνώμη, αυτές προχωράνε σε δικαστικές διαδικασίες. Και τα αφήνετε το θέμα να προχωρήσει. Δεν προχωράει τίποτα. Κύριε Πρόεδρε, την άλλη πλευρά. Ένα λεπτό, κύριε. Μιλάει. Συγγνώμη. Μα μιλάει όμως. Δεν με είδατε που ζήτησα ένα λεπτό. Ούτε μισό δευτερόλεπτο. Μα δεν τελειώσει πρώτα ο κύριος Κλαπάκης. Συγγνώμη. Συγγνώμη, αυτό το θέμα τρέχει. Και δεν υπάρχει μόνο η δικιά σας μεριά, υπάρχει και η άλλη, η οποία αναγκαστικά προσφεύγει στη δικαιοσύνη για να σταματήσει αυτό το έκτρωμα. Από εκεί και πέρα, εσείς είσαστε υπεύθυνος πλέον για την καθυστέρηση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ωραία. Ελάτε, κύριε Μαγιάκη, συγγνώμη. Μερικά πράγματα, κύριε συνάδελφοι και κύριε πρόεδρε, είναι τόσο εξόφθαλμα αναλυθεί και ανακριβή και δεν θέλω να πάρω και άλλους χαρακτηρισμούς, που δεν αξίζει να τα σχολιάζεις, διότι τους δίνεις αξία. Αυτά προς απάντηση. Λοιπόν, ο κύριος Δημάρχος έχει το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συναδέλφισσες, ειλικρινά, παρακαλώ. Θα έλεγα, κάποια άλλα συμβούλια οριμάζουν πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Και επειδή έχω την χαρά και την τιμή να είμαι στο συμβούλιο και του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που διαχειρίζεται πολύ φλέγοντα σημαντικά ζητήματα όσο ποτέ άλλοτε που σχετίζονται με τη ζωή. Αλλά και με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Σας έλεγα, το τελευταίο διάστημα οφείλω να το καταθέσω στο Συμβούλιο μας. Οι ομοφωνίες είναι αυτό το κυρίαρχο συστατικό των αποφάσεών μας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι έχουμε ξεπεράσει, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, του κακού παρελθόντος, με τις απέραντες κομματικές τσίμπλες, με το λαϊκισμό στον έκρατο και σημαντικότερο μάλλον βαθμό, και βεβαίως τυφλωμένοι όλοι να πιστεύουμε ότι από το καλό ή από το χειρότερο υπάρχει το καλό ή από το καλό το καλύτερο. Η πραγματικότητα διαψεύδει και μάλιστα στεγνά. Τόσο στεγνά που ακόμα θυμάμαι την περιβόητη φωτογραφία στο Σύνταγμα με τους αγανακτισμένους, του Τσακαλώτου, του Φλαμπουράρη, του Κατρούγκαλου και του Βαρουφάκη, να δίνουν διαλέξεις
στους αγανακτισμένους του συντάγματος και βεβαίως μόλις καπάρωσαν την υπουργική θέση, ως διαμαγείας ξεχάσαν τις διαλέξεις αυτές και λέγαν «Δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι που μας πιέζουν». Κύριοι, ζούμε έναν απέραντο τραγέλαφο και το σωστό δεν το βαφτίζουμε κοινή λογική. Το βαφτίζουμε συμφωνία των παρατάξεων για την ίδια πόλη στο ίδιο σημείο που προσπαθούμε να το πάμε παραπάνω. Δηλαδή ακόμα και το δρομάκι ή την κοινή γνώμη ή αν θέλετε τους ανθρώπους της γειτονιάς, οι οποίοι κύριε Πρόεδρε δεν είδαμε καμιά υπογραφή εκτός από αυτούς που ήρθαν και μας παρακαλούσαν, θα πω και αυτή την έκφραση, ίσως είναι πολύ δυνατή και να δείξει το βαθμό, κύριε Καρλάφτη, να βρούμε αυτήν τη λύση, στην οποία λύση, σε αυτήν τη διαδικασία, να μπορέσει να προχωρήσει η γειτονιά και να μπορέσουν να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Και ερχόμαστε εδώ χωρίς, σας παρακαλώ, αυτές τις υπογραφές δεν ξέρω πιανού άλλου, πάντως με τους ανθρώπους που τους αφορά συζητήσαμε και συνεννοηθήκαμε για το τι πρέπει να γίνει σε αυτό το δύσκολο σε επίπεδο συνεννόησης, συμφωνίας και τελικά πράξης για να απεμπλακεί το έργο. Και ερχόμαστε εδώ να πούμε την απαραίτητη συνεννόηση της κοινής λογικής, συμφωνία. Πράγματι εγώ δεν θέλω να πω τίποτα για κανέναν σύμβουλο, αλλά τουλάχιστον αυτά που είπε ο Βλάχος σήμερα, και έχετε και θα ξαναβρεθούμε στα μετερίζια, νομίζω, δεν υπάρχει. Υπάρχει κοινή λογική, τίποτα άλλο. Θέλω να πω, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν έχω ακούσει σε αυτό το τραπέζι από συγκεκριμένους συναδέλφους, εγώ θα το περιμένω όσο χρειαστεί, σε αυτό το τραπέζι ο Δήμαρχος έχει συχτηρίσει υπουργούς ανίδεους, ανάξιους και οι οποίοι πήγαν και στα σπίτια τους και το κάναμε μεγαλοφόνος, διότι δεν τους χρωστάμε ούτε κομματικές ταυτότητες ούτε θέσεις. Εάν κάποιοι όμως σε αυτή την αίθουσα χρωστούν το λαϊκισμό κάποιων που κτίσαν ολόκληρη πολιτική και σήμερα μούγκα στη στρούγκα, θα περιμένουμε όσο χρειαστεί να δούμε επιτέλους τους ανάξιους οι οποίοι επί 8 μήνες δεν πληρώναν ενώ είχαν εισπράξει τα χρήματα από το ΕΣΠΑ και δεν τα δίναν στα τιμολογημένα όσον αφορά πιστοποιημένα έργα εργολάβου για να συνεχίσουν τα έργα τους. Καμία κουβέντα, τσιμουδιά, τίποτα, αρκεί να κρατήσουμε, νομίζουμε, τα παραταξιακοκομματικά μας σύνορα στον τόπο του Αμαρουσίου. Αυτή είναι η φιλοδοξία κάποιον σε αυτή την αίθουσα? Αυτό θέλουν πραγματικά, για να καλύψουν το εγώ τους και το ότι φύγαν από τη διαδικασία να πούν τα πράγματα με το όνομά τους? Συγγνώμη, αλλά ποτέ δεν υπηρέτησα τέτοιες πρακτικές. Θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και το είπα και πριν, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ότι δεν άκουσα τίποτα από συγκεκριμένη συνάδελφο του Δημοτικού Συμβουλίου όταν βάζαν τους κυβόληθους για βιοκλεματική ανάπλαση και μάλιστα ακριβοπληρωμένοι και υπερψηφισμένοι, και ήταν και πρόεδρος, αντιπρόεδρος, μάλιστα. Μεγάλη ευαισθησία απέκτησαν κάποιοι όταν μεταπήδησαν εκεί που θεώρησαν ότι θα πάρει εξουσία. Εάν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο
θα πάρουν καμιά τοπική εξουσία είναι γελασμένοι. Και αν νομίζουν όταν κάνουν τους υπερευαίσθητους για τις κεραίες, συγχρόνως κάνουν αιτήσεις για δικά τους κτίρια νομιμοποίησης εκ των υστέρων σε κεραίες, το χωριό είναι μικρό και μας πήραν και χαμπάρι. Και βεβαίως το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ δεν έχω κτίριο στην πόλη, ένα γραφείο εκεί στο ιατρείο μου αυτό είναι, αλλά κάποιοι που έχουν πατρική, καλά έχουν περιουσία, τουλάχιστον μην κουνούν το δάχτυλο υπερευαισθησίας. Από εκεί και πέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνω με αυτό, θα σας πω το εξής. Η προσπάθειά μας είναι να υπάρξει βιοκλιματική αναβάθμιση των γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου. Αποτελεί το όραμά μας. Και επειδή πρώτα χτίστηκε το Μαρούσι και μετά εντάχθηκε στο σχέδιο, αυτή είναι η παθογένεια. Τι να κάνουμε, μπολτόζα να πάρουμε, να φτιάξουμε τους δρόμους και να γκρεμίσουμε τα σπίτια, να είμαστε μιμψίμεροι και να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, ή να προσπαθούμε ό,τι φτιάχνετε καινούργιο να φτιάχνετε καλά, εφόσον ενταχθεί στο σχέδιο, που κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην ενταχθεί τίποτα στο σχέδιο. Καλά, και βέβαια, δεν χρειάζεται, κύριε Κλαπάκη, δεν χρειάζεται. Μα δεν είπε τίποτα. Δεν απευθύνθηκε σε εσάς. Δεν απευθύνθηκε σε εσάς. Σας παρακαλώ τώρα. Δεν απευθύνθηκε. Παρακαλώ. Μα δεν απευθύνθηκε σε εσάς. Δεν είπε όνομα. Κοιτάξτε, όποιος έχει μίγα μοιάζεται, τι να κάνουμε σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, αλλά σε αυτή τη μύγα, προσέξτε, γιατί ήταν αλογόμυγα. Δεν χρειάζεται. Και σας πήραν και εσάς χαμπάρι πολλά χρόνια τώρα. Κύριε Δημαρχέ. Λέω λοιπόν, και ξέρετε τι αλογόμυγα που πάει. Πίσω τσιμπήσει. Λέω λοιπόν, ότι σε αυτή την περίπτωση, κάποιοι βεβαίως όταν αφήσουν και θα ενταχθεί, το χούι θα φύγει μετά. Εμείς θα φύγουμε όταν εντάξουμε την πόλη στο σχέδιο. Ό,τι και να γίνει. Όπου και αν κάποιοι προσπαθούν, επειδή εντάξαν τις δικές τους περιουσίες εντός σχεδίου, οι άλλες να μην ενταχθούν. Λέω λοιπόν, κύριε, εσύ... Μα δεν μιλάει για εσάς. Δεν μιλάει για εσάς. Υπάρχουν κάτοικοι που έχουν κάνει τις διαδικασίες. Τι λέτε τώρα. Υπάρχουν. Κύριοι, θα παρακαλέσω, βγάλτε τις μύγες από την αίθουσα. Λοιπόν, λέω λοιπόν και θα παρακαλέσω τον επιμένων να διακόπτει, να σταματήσει να διακόπτει, ότι σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε πει ότι εντάσσεται στο σχέδιο θα γίνεται βάσει της ποιότητας της Ευρώπης, και ότι δυστυχώς κτίστηκε και μετά πρέπει να προσαρμόσουμε την ποιότητα, θα κάνουμε την εργώδη διαδικασία. Και οι υπηρεσίες, και οι μελετητές, και εμείς, και η συνεννόηση. Που κάποιοι είναι ασυνεννόητοι, θα ενταχθούμε με αυτούς που συνεννοούνται. Τι να κάνουμε. Ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον κατακερματισμό αυτής της πόλης, που δύο άξονες κάναν, η Κηφισίας και η Αττική Οδόν, να την ενώσουμε κάνοντας βιοκλιματικές όσο είναι δυνατόν οάσεις των γειτονιών και συνέργειες ένωσης μεταξύ αυτών των γειτονιών από αυτούς τους δύο μεγάλους άξονες. Αυτό είναι το όραμα. Εγώ συμφωνήσω. Κανείς δεν είναι αιώνιος, ούτε στη ζωή, ούτε στα αξιώματα. Αυτό που προέχει όμως είναι οποιοδήποτε συνεχίζει μία διαδικασία να συνεχίζει όχι πάνω στα περιτώματα, όχι πάνω στις αδυναμίες μιας πόλης να προχωρήσει, αλλά συνεχώς να προσθέτει. Να προσθέτει, διότι πρωτίστως είτε σε αυτή τη θέση είτε σε όποια θέση όλοι μας σε αυτή την πόλη θα περπατάμε. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι αυτή η σταθερή πρόθεσή μας είναι και μία διαδικασία άκρος πολιτική. Με μια χώρα που
που είναι σαν το ζαλισμένο, μεθυσμένο, που δεν ξέρει σε ποιο τείχος να πατήσει, σε μια γραφειοκρατία η οποία είναι στενερό και τεράστιο εμπόδιο για οτιδήποτε κάνει σε αυτή τη χώρα, και εμείς άκοποι εργάτες κοινών προσπαθειών για να φέρουμε τη λύτρωση και την ανάπτυξη την τοπική, και μετά τις τοπικές αναπτύξεις και την ανάπτυξη της ίδιας της χώρας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ναι. Κουτσουβέλης Δημήτρης. Εκτός. Κόκαλης Βασίλης. Ναι. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Ναι. Πέπας Νικόλαος. Ναι. Βραχνός Παναγιώτης. Ναι. Σμυρνής Δημήτρης. Ναι. Κάβαλος Ευάγγελος. Ναι. Σταθούλης Σπυρίδων. Ναι. Κάβαλος Νικόλαος. Ναι. Καλάφτης Δημήτρης. Ναι. Ζήκος Γεώργιος. Ναι. Ιωάννου Κατερίνη. Απούσα, συγγνώμη. Χαλιώτη Ειρήνη Μαρία. Ναι. Κατσιγιάννης Επαμεινώντας. Ναι. Φραγκάκη Κατερίνη. Ναι. Τσίγκας Ευθύμιος. Ναι. Βελίσσα Θανάσιος. Βελίσσα Θανάσιος. Ναι. Κόνιαρης Πέτρος. Ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης. Ναι. Βλάχου Σταματάκη Ελένη. Ναι. Μαγιάκης Ελευθέριος. Παρόν. Ψάλτη Κατερίνη. Παρούς. Γιακολιού Μέρη. Παρόν. Παρόν. Κούκουζας Πέτρος. Παρόν. Παρόν. Βλάχος Κωνσταντίνος. Ναι. Σαγρής Παναγιώτης. Ναι. Καρανάσιου Μέρη. Ναι. Φωτόπουλος Αθανάσιος. Παρόν. Παρόν. Και Κλαπάκης Δωρίλαος. Όχι, και Κουτσουβέλης Δημήτρης. Παρόν. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Να συνεχίσω με τα θέματα, να κλείσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπούμε στις ερωτήσεις, τις απαντήσεις των ερωτήσεων. Γιατί είναι εύκολα τα υπόλοιπα θέματα. Υπάρχουν ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους που είχαν τεθεί την προηγούμενη φορά, δεν απαντηθήκανε και έχουμε τις απαντήσεις σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήντος καταβληθέντος για κάρτα ελεγχόμενης στάθμευσης μονίμου κατοίκου σε έναν ενδιαφερόμενο. Κατά την εισήγηση. Πώς. Ερώτηση. Ελάτε. Ο κύριος ερώτηση. Έχετε τοποθέτηση. Ερώτηση δεν έχετε. Ο κύριος Φωτόπουλος, ερώτηση. Ναι, να ρωτήσω πόσοι κάτοικοι έχουν κάνει αίτηση μέχρι σήμερα για να επιστραφούν τα χρήματα από την κάρτα ελεγχόμενης στάθμευσης, σε πόσους κατοίκους έχουμε αποφασίσει να επιστραφούν και γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στην επιστροφή των χρημάτων σε όσους έχουν κάνει αίτηση, αν υπάρχει καθυστέρηση. Να πω, τα νούμερα θα στα πω την επόμενη φορά, δεν είμαι πρόχειρος. Όχι, όταν κάνει αίτηση ο κάτοικος, διαπιστώνεται, γιατί υπάρχει μέσα στο αρχείο, διαπιστώνεται και αμέσως γίνει τη σύγκριση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια καθυστέρηση, εξάλλου τα ποσά είναι τα 10 ευρώ ή 20 ευρώ. Αλλά τα νούμερα, πόσοι και πόσοι έχουν πληρωθεί, θα στα πω την επόμενη φορά. Ναι, κύριε Φωτόπουλε. Κύριε Σταθούλη, παρακαλώ, το δέχομαι παρακαλώ. Αυτό και έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι. Αλλά επειδή μου έχει γίνει συγκεκριμένη καταγγελία για άνθρωπο που έχει κάνει αίτηση και έχουν περάσει σχεδόν 6 μήνες από τότε που έχει κάνει αίτηση, γι' αυτό και βλέπω ότι έρχεται αυτή η εισήγηση και δεν είχε πολύ, λίγο ησυχία. Δεν θέλω να συναντηθούμε να σας πω κανένα όνομα. Ψάξτε να δείτε αν όλες οι αιτήσεις έχουν απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και. Να απαντήσετε, θέλετε, κύριε Σμπυρνή. Πρόταση. Έλατε, κύριε Σμπυρνή. Επειδή έχουμε κληθεί επανειλημμένα για αυτό το θέμα και θα συμφωνήσουμε και με τον κύριο Φωτόπουλο και έχουμε γίνει και μάρτυρες πολλών περιστατικών τέτοιων, θα έλεγα το εξής. Η υπηρεσία να στείλει επιστολή σε όσους έχουν δώσει το 10 ευρώ προκειμένου να έρθουν να καταθέσουν συνολικά αίτηση ο καθένας ατομικά και να περάσει μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εμείς δεν θα απασχολούμαστε και ο Δήμος θα είναι απέναντι στους πολίτες σωστά. Ο κύριος Κλαπάκης, τοποθέτηση. Η ελεγχόμενη στάθμευση είναι μια συνέχεια της μπάρες που είχαν τοποθετηθεί, των ποδηλάτων, που είχαν το σύστημα των ποδηλάτων και όλων των έργων που είπε, παραγνώρισε η διοίκηση ότι ήταν άσχετη και ρώτησε τις υπηρεσίες πώς θα το κάνει, σύμφωνα με τα δικά της σκεπτικά, με το δικό της σκεπτικό. Ένας
μια διοίκηση που εκλέχθηκε, γιατί το θέμα το μετάφερε στην πολιτική με την έγκριση και τη στήριξη του Σαμαρά, που έλεγε ότι δεν θα ψηφίσει ποτέ μνημόνια και έγινε πρωθυπουργός και ψήφισε Λοιπόν. Δεν θα ψηφίσει ποτέ μνημόνια και μετά μπήκε και ψήφισε το ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Και βρήκε τώρα να πει ότι είδε τον Κατρούγκαλο ή τον κάθε Κατρούγκαλο που κι αυτοί λέγανε άλλα και λένε τώρα άλλα. Κύριε Κλαπάκη, επί του θέματος, σας παρακαλώ. Ακούστε, όταν θα μιλάνε πολιτικά οι άλλοι να τους διακόπτετε. Όχι να με διακόπτετε εμένα. Μα μιλάμε για τώρα. Μα ένα χειρότερο. Ούτε το θέμα ήταν ο διαβακλιατικός δρόμος, δεν ήταν πολιτικά να πει για τον Κατρούγκαλο ο καθένας. Λοιπόν, για το ΕΣΠΑ από εκεί και πέρα θα περιμένετε να ακούσετε τους ομιλητή και μετά. Ήταν σας διακόπτω όλους. Αυτό το θέμα και μετά, και θέλω να συνεχίσω το θέμα γιατί ξέρετε κάτι. Εδώ πέρα γίνεται με το σύστημα, μιλάει και να λέει ότι τέλει, δεν απάντησε τίποτα που ανέφερα. Για τα ΕΣΠΑ, για το ότι μου δίνουν έγγραφα, για το σχέδιο σωρού που έχουν τους δρόμους 3 μέτρα. Και που δεν μπορούν να γίνουν όχι ποδηλατόδρομοι, ούτε πεζόδρομοι δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί ποτέ δεν απάντησε. Και λέει γενικά, αναφέρει για την εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος, για όλα τα θέματα που θέλει να μιλήσει για να δείξει την κομματική του ταυτότητα και για τίποτα άλλο. Γι' αυτό από εκεί και πέρα, ή θα μεταφέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα που αφορούν τους δημότες και το Δήμο, ή θα τον αφήσετε να μιλάει η διοίκηση όπως θέλει και όταν θέλει και θα μιλάμε και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Το 10 ευρώ αυτό που πιστεύετε είναι προϊόν της διοίκησης, της επιπόλαιης διοίκησης που έχει γίνει μέχρι σήμερα από τη συγκεκριμένη διοίκηση σε όλα τα θέματα, από τις μπάρες με τα ποδήλατα μέχρι το βιοκρεματική κατασκευές που γίνονται τώρα και οι ομιλίες που γίνονται εδώ πέρα στο διάδρομο είναι μια διαδικασία παράδεκτη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφήνεται και μιλάνε εκεί πέρα όλοι μαζί. Τι να κάνω κύριε Κλαμπάκη, το λέω συνέχεια, τι να κάνω. Το λέτε στους κυρίους, το λέτε το πατήσεις. Δεν είπα, κάντε λίγο ησυχία, δεν το είπα. Αυτό είναι πως έπρεπε και μετά στις εργολίες και που του μίλησα εγώ τι μιλούσε. Αυτή είναι η ιστορία, δεν μπορούσαν να πάνε έξω να μιλήσουν, αλλά πρέπει να μιλάνε εδώ μέσα. Και να απαντάνε, και δεν ξέρω να απαντάνε στα ερωτήματα που βάζουμε. Ξέρω μονάχα να βγάζουν λόγους μεγάλους ότι φταίει η κυβέρνηση, η Α κυβέρνηση, η Β κυβέρνηση. Που λέει, αλλά όταν του αναχρηματοδοτεί η κυβέρνηση τα χρέη, είναι καλές κυβερνήσεις. Που όλες τα αναχρηματοδοτούν. Η Λάζονη μου, ο Δήμος ήταν κλειστός. Και τα χρηματοδοτούν για να πληρώνουν οι επόμενοι δήμαρχοι, και οι επόμενες διοικήσεις, και οι επόμενοι δημότες. Εντάξει τώρα κύριε Καλή, εντάξει το ξέρω. Αυτή η διαδικασία. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα τώρα διακόπτουμε πάλι. Εντάξει. Μπορεί να μιλάω προσωπικά για αυτό, ναι. Κάντε λίγο ησυχία. Προηγουμένως μιλούσε προσωπικά για μένα η ομιλητής. Και δεν έφερε όνομα. Προσωπικά και έδειχνε μάλιστα. Με το δάκτυλο έδειχνε. Από εκεί και πέρα. Δεν είστε δίκαιος τώρα. Δικαιότατος είμαι. Από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι ένα, ότι κύριε Πρόεδρε, μπορώ να κουνάω το δάχτυλο, αυτό έκανα. Ναι. Θα μου απαγορέψει να κάνουμε και κινήσεις στο Συμβούλιο. Συγγνώμη, αλλά αυτό το θεωρώ μπούλινγκ απέναντι. Μου απαγορέψει να σα διακόπτω. Λοιπόν, εντάξει κύριε Κλαπάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ψηφοφορία το θέμα, κύριε συνάδελφη. Ομόφωνα. Όχι. Όχι ο κύριος Κλαπάκης. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Ένα λεπτό κυρία, σας παρακαλώ. Μιλάτε τόση ώρα, δεν αφήνετε εμένα όμως να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Γιατί μιλάτε συνεχώς. Έτσι δεν είναι. Εσείς ποιος δεν μιλάει προηγουμένως, πού έκανε την παρατήρηση. Λοιπόν, έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμα Μαρουσίου οικονομικού έτους 2015. Έχετε διαβάσει την εισήγηση επί της διαδικασίας. Κύριε Κλαπάκη, κλείστε λίγο το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να συζητηθεί, δηλαδή τοποθέτηση και ερωτήσεις να είναι μαζί με το 4, γιατί προφανώς αυτό. Ναι. Το κάνουμε μαζί. Ναι. Ερώτηση έχετε, βεβαίως. Ελάτε κύριε Πρωτόπουλε. Είναι τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση που έχουμε είναι πόσους μουσικούς απασχολούσε η φιλαρμονική πριν δοθεί σε ιδιώτη, πριν γίνει αυτός ο διαγωνισμός, ο πρώτος που έγινε πέρυσι. Η δεύτερη, στην περσινή χρονιά, σε πόσες εκδηλώσεις παρευρέθη η φιλαρμονική. Και η τρίτη έχει να κάνει με το κόστος. Πριν δοθεί σε ιδιώτη, πόσο κόστιζε η λειτουργία της φιλαρμονικής σε σχέση με τα
55 χιλιάρικα που σήμερα και πέρυσι και σήμερα προτείνεται να κοστίζει στον ιδιώτη η λειτουργία της φιλαρμονικής. Ωραία. Ποιος θα απαντήσει? Κύριος Σταθούλης. Έχω πει προηγουμένως ότι προσήλθε η κυρία Ψάλτη. Το ξαναλέω πάλι γιατί αν δεν ακούστηκε. Εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Όταν είχε έλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ελάτε κύριε Σταθούλη. Ναι κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη η οποία ακολουθεί τον πρόχειρο διαγωνισμό. Υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη που λέει για πόσες εκδηλώσεις και όλα αυτά. Έτσι. Τώρα, πόσους μουσικούς πραγματικά δεν το γνωρίζω, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να απαντήσω. Δεν ξέρω αν επειδή πριν ήταν στα προηγούμενα χρόνια ήταν στην κοινοφελή που υπήρχε ή στην αναπτυξιακή, αν θυμούνται συνάδελφοι. Εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι. Πάντως για το σημερινό υπάρχει μελέτη που μπορώ να σας πω αύριο όταν να μιλήσουμε. Πώς δηλαδή προβλέπεται μουσική. Και για πόσες εκδηλώσεις, πόση μουσική προβλέπεται από τη μελέτη, πώς αναλύει δηλαδή το κόστος αυτό που λέμε τις 55-56.000. Για τα υπόλοιπα, επειδή δεν ήταν στο Δήμο, ήταν στην αναπτυξιακή, αν θυμάται συνάδελφος, μπορεί να απαντήσει. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Ένα λεπτό. Όχι ακόμα. Πρέπει να διαβάσουμε τη μελέτη που είναι συνημμένη. Δώσε το στον κύριο Φωτόπουλο, τη διαβάσει. Έχει σταλεί κύριε Σταθούλη. Λοιπόν, υπάρχουν τοποθετήσεις. Ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Φωτόπουλος και ο κύριος Κλαπάκης. Κύριε Μαγιάκη, έχει το λόγο. Θα μιλήσουμε και για, τοποθετείτε για το τρίτο, για το τέταρτο. Συγγνώμη, για το δεύτερο και τέταρτο. Και ψηφίζουμε ξεχωριστά. Προτείνω κύριε συνάδελφε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τον ενταφιασμό της φιλαρμονικής. Είναι μια πράξη στην οποία προβαίνει σήμερα η διοίκηση, έχει προβεί και στο παρελθόν, αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα την επισημοποιεί και μέσω του προϋπολογισμού. Στον ενταφιασμό, μην αστείευεστε κύριε Δήμαρχε, δυστυχώς έτσι είναι. Εάν διαβάσετε την ιστορία της αυτοδιοίκησης, δύο πράγματα είχε αυτοδιοίκηση από τις αρχές του αιώνα μέχρι σήμερα. Το πρώτο ήταν να διατηρεί την ευταξία στις πόλεις και το δεύτερο, ας πούμε, να προάγει το πολιτισμό μέσω φιλαρμονικών. Η φιλαρμονική του Δήμου της Κέρκυρας έχει κληθεί και έχει παίξει στη Σκάλα του Μιλάνου. Οι φιλαρμονικές όλων των επαρχιακών πόλεων ήταν το μοναδικό κύτταρο πολιτισμού σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές για την πατρίδα μας. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα να πούμε ότι η φιλαρμονική τι είναι ρε παιδιά, άντε μια μπάντα η οποία θα έρθει στις 25 Μαρτίου να μας παίξει να πούμε τον εθνικό ύμνο. Αγνοούμε δηλαδή εντελώς, μα εντελώς και αδιαφορούμε για την πολιτιστική διείσδυση την οποία έχει μια φιλαρμονική στο μουσικό γίγνεσθε της πόλης μας. Και το βλέπουμε σαν μια απλή, εν πάση περιπτώσει, ενέργεια η οποία πρέπει να ντύνει με μουσικές εκδηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, της Εθνικής Επετείους. Είναι λάθος μεγάλο. Εδώ πέρα η φιλαρμονική θα έπρεπε να είναι φυτώριο για όλη την νεολαία η οποία θα ήθελε να έχει μουσική παιδεία και να μην περιορίζεται μονάχα στα εμβατήρια, αλλά να φτάσει, ας πούμε, να παίζει μέχρι ακόμα και κλασική μουσική. Αυτή λοιπόν τη δομή εμείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σήμερα την ενταφιάζουμε. Δεν ξέρω στα πλαίσια ποιας λογικής και ποιου σκοπού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς θα είμαστε εντελώς αρνητικοί σε αυτή την εξέλιξη και καλούμε τη διοίκηση να την πάρει πίσω αυτή την απόφασή της και αντίθετα να δώσει στη φιλαρμονική το πραγματικό πολιτιστικό περιεχόμενο που αξίζει στην πόλη μας. Ευχαριστώ. Είναι κάτι που θέλετε κύριε Πέπα? Απλά να πω δύο λόγια που άκουσα για τον κύριο Μαγιάκη. Μπερδεύουμε τώρα εδώ τις δουλειές και τους στόχους τους κάθε κατάστασης. Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι έχουμε δύο ευπρεπή και
καταξιωμένα και σε μεγάλο επίπεδο δημοτικά οδεία που κάνουν αυτή τη δουλειά που λέτε. Το φυτώριο των μουσικών του Δήμου Αμαρουσίου βγαίνει κάθε χρόνο μέσα από τα χιλιάδες άτομα που έρχονται κάθε χρόνο μέσα από τα δημοτικά μας οδεία. Η φιλαρμονική κάνει μια άλλη δουλειά. Εμείς όταν παραλάβουμε την φιλαρμονική ήταν γι' αυτό ακριβώς το λόγο που λέτε. Δηλαδή ήταν στις επετείους και άντε να βγει κάπου λίγο παραέξω. Εμείς την ενεργοποιήσαμε ακόμα περισσότερο. Κάθε χρόνο μαζί με τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού κέντρου κάνουν και αυτοί τη δικιά τους την εκδήλωση και από εκεί και πέρα σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει μουσική η οποία μπορεί να επενδυθεί διότι έχουν ένα ρεπερτόριο μεγάλο πραγματικά που συμμετέχει και η φιλαρμονική. Και βεβαίως η φιλαρμονική βεβαίως είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία στην παρέλαση, στις επαιτίες και σε όλα αυτά. Μην μπερδεύουμε λοιπόν το φυτώριο και όλα αυτά που θέλουμε να βγάλουμε. Βεβαίως και βγαίνουν φυτώρια από το Δημοτικό Οδείο. Ο κύριος Φωτόπουλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Μαγιάκης, ίσως για πρώτη και ίσως και για τελευταία φορά. Πραγματικά. Για τελευταία κιόλας. Εγώ βλέπω κάπα-κάπα εσωτερικού με εξωτερικού ένα. Λοιπόν, εντάξει. Πάντως οι εμφυοπολεμικές δηλώσεις, κύριε Δήμαρχε, σας έχουν ξεπεράσει. Πραγματικά αυτά ούτε η ασφάλεια. Αυτά είναι βγαλμένα πολύ βαθιά από την ασφάλεια τα κουκουέ εξωτερικού. Τα αστεία μερικές φορές πρέπει να βάζουμε λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πρώτα να... και μετά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν είναι καμία ιστορία, κύριε συνάδελφε. Διαβάστε λίγο ιστορία και θα μάθετε ποιοι βγάλανε το κουκουέ εξωτερικού. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά γιατί μέχρι τώρα κάναμε πλάκα. Έχετε υποβαθμίσει και πέρυσι, αλλά και με τη συγκεκριμένη εισήγηση προσπαθείτε να υποβαθμίσετε ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της φιλαρμονικής. Δεν θέλω να πω ποια είναι η θέση μας για τον πολιτισμό και κύριε Πέπα, σωστό αυτό που είπατε από εν μέρη, αλλά από την άλλη πρέπει να πληρώσεις, να βάλεις το χέρι στην τσέπη για να μπορέσεις να πας σε κάποια τμήματα του οδείου και αν δεν υπάρχουν οι ανάλογοι πελάτες θα κλείσουν κάποια τμήματα. Άρα το θέμα της φιλαρμονικής για να λειτουργήσει και σε αυτές τις εκδηλώσεις πέρα από τις παρελάσεις αλλά και σε αυτές τις εκδηλώσεις που αναφέρθηκε ο κύριος Πέπας χρειάζεται κάποια πρόβα, να γίνει κάποια προετοιμασία πριν. Δεν γίνεται αυτό κύριε συνάδελφοι, δεν έγινε σε καμία εκδήλωση που συμμετείχε η φιλαρμονική πέρυσι και φαίνεται ούτε τώρα γιατί δεν βγαίνει ο ιδιώτης να κάνει και πρόβες έτσι ώστε να δίνει και κάποια χρήματα στους μουσικούς να προβάλλουν τις δραστηριότητες αυτές. Άμα δεν αληθεύει διαψεύστε μας. Δεύτερον, σημειώστε, δεν σας κράτησα το χέρι. Λοιπόν, δεύτερον, οι δραστηριότητες που είχε φιλαρμονική, είτε στις παρελάσεις, είτε στις δοξολογίες, είτε σε κάποιες λιτανίες, αλλά και σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις που δραστηριοποιόταν, πριν δοθεί σε ιδιώτη, ήταν πολύ παραπάνω από αυτές που γίνανε το προηγούμενο χρόνο. Και το τρίτο, σήμερα συζητάμε για 17 μουσικούς, ο ιδιώτης θα έχει 17 μουσικούς, 17 θέσεις, ενώ η φιλαρμονική όταν ανήκε στο Δήμο είτε στην αναπτυξιακή αριθμούσε 25, αν δεν κάνω λάθος, σημειώστε αυτό και 23. Και άρα υπάρχει και μείωση των μουσικών που αυτό καταδεικνύει και οι τρεις λόγοι την προσπάθεια απαξίωσης της φιλαρμονικής για διάφορους λόγους και για αυτούς τους λόγους εμείς θα είμαστε αρνητικοί στην εισήγηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φωτόπουλο. Κύριος Κλαπάκης έχει το λόγο. Κάθε τι που αφορά τον προϋπολογισμό η διοίκηση πρέπει να έρχεται με εισήγηση. Επειδή είμαστε ένας χρεοκοπημένος δήμος παραμένουμε Συνάδελφοι, σας παρακαλώ λίγο. Επειδή είμαστε ένας χρεοκοπημένος δήμος, παραμένουμε ακόμη εν ζωή
χάρη στου αναχρηματοδοτήσει που μα κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με σύμφωνα με τον νόμο του, που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση και με την ανοχή όλων των κομμάτων τη Βουλή, οι οποίοι όλοι μαζί είναι μέσα στο ίδιο τι κάνει και ψήνονται. Πρέπει να το αναφέρει αυτό, γιατί αυτά τα χρήματα που ξοδεύονται, έστω και το 1 ευρώ, είναι δανεικά, νέα δάνεια, νέα τοκοχρεωλήσια, τα οποία θα πληρώσουν οι επόμενες γενιές σε κάθε τι. Γιατί πώς χρησιμοποιούνται εδώ τα χρήματα μετά τις αναχρηματοδοτήσεις, αντί να πληρώνονται τα χρέη, γίνονται έργα, πεζοδρόμια, βιτρίνες ή οτιδήποτε άλλο ή διάφορα εκδηλώσεις. Όλα είναι λεφτά τα οποία μεταφέρονται στις επόμενες γενιές, στις επόμενες διοικήσεις, και αυτά γίνονται όλα χάρη στην ανοχή της εκάστοτε κυβέρνησης στη σημερινή διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου. Ως εκ τούτου, πρέπει κάθε φορά που φαίνεται κάθε τι στον προπολογισμό να λέτε, μας έχουν αναχρηματοδοτήσει μέχρι τώρα 150 εκατομμύρια ευρώ μεταφερόμενα στις επόμενες γενιές, και τώρα και χάρη σε αυτό μπορούμε να πάρουμε 50 χιλιάρικα από τον προπολογισμό και να τα δώσουμε εδώ ή εκεί. Φυσικά δεν συζητάμε για τη φιλαρμονική που μπορούσε να λειτουργήσει με χίλιους άλλους δύο τρόπους και εθελοντικά μάλιστα, χωρίς κανένα κονδύλι, γιατί και αυτά τα κονδύλια είναι εκ του περισσού, σε δήμο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Κύριε συνάδελφε, μιλάει ο συνάδελφος. Μα αυτή είναι η εντολή, να μιλάνε όλοι μαζί τώρα, μιλάμε. Αυτό ξέρουμε, δεν το ξέρετε. Αυτή είναι η εντολή, δεν είναι κάτι καινούριο. Και πετάχτηκα εγώ που μιλούσε προσωπικά και πήρατε το λόγο. Μίλησε προσωπικά ο διπλανός σας και πήρατε το λόγο αμέσως και με σταματήσατε. Εσείς. Αυτή είναι η ιστορία. Καλώς. Κυρία Χαλιώτη. Να πω σχετικά με τη φιλαρμονική για την υποβάθμιση που λέτε για τα 4 άτομα λιγότερα, ότι δεν υποβαθμίζονται, διότι αν κάποιος ξέρει μουσική και το δει πόσα όργανα είναι και τι είναι ο καθένας, ναι, σίγουρα όμως δεν υποβαθμίζεται, είναι στην ίδια και καλύτερη κατάσταση. Γιατί όλη αυτή η μουσική, οι περισσότεροι από αυτούς είναι από τα οδεία μας και είναι εξαιρετικοί. Δεν έχω τίποτα άλλο λοιπόν, να πω εγώ για αυτό, ωραία, το θέμα. Πάντως, σίγουρα η φιλαρμονική και χρησιμοποιείται, ωραία, και δεν έχει απαξιωθεί. Αντιθέτως, έχει καταξιωθεί. Σε ψηφοφορία το θέμα, με πλειοψηφία αρνητική. Η κυρία Ψάλτη, ο κύριος Μαγιάκης, η κυρία Διακολιού, ο κύριος Κούκουζας, κυρία Διακολιού, το μικρόφωνο. Ο κύριος Κούκουζας, η κυρία Καρανάσιο, ο κύριος Αγρής, ο κύριος Κώστας Βλάχος, ο κύριος Φωτόπουλος, ο κύριος Κλαπάκης και ο κύριος Κουτσουβέλης. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε και στο τέταρτο. Έγκριση μη της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εργασιών συγκρότησης και λειτουργίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου. Ψηφίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Πάμε στο τρίτο θέμα. Έγκριση ημί της δεύτερης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων δημοτικών κτηρίων πράξη εξοικονόμησης ενέργειας Αμαρουσίου. Κατά την εισήγηση. Αρνητικοί οι παρόντες. Με πλειοψηφία παρόντες δηλώνουν η κυρία Ψάλτη, ο κύριος Μαγιάκης, η κυρία Διακολίου, ο κύριος Κούκουζας, ο κύριος Φωτόπουλος και ο κύριος Κουτσουβέλης. Το θέμα πέρασε και ο κύριος Κλαπάκης, συγγνώμη. Και ο κύριος. Εντάξει, και ο κύριος Κουτσουβέλης. Πάμε και στο. Μπερδεύτηκα. Μέγιστος. Πάμε στο πέμπτο θέμα. Έγκριση ημί. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων. Υπάρχει εισήγηση, τα ονόματα μέσα. Πώς. Κατά την εισήγηση. Πώς. Έλα, τράβα. Τράβα. Αύριο είναι καλημέρα. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος. Στην Επιτροπή. Δεν σε χάλασε. Πώς. Το σμυρνή. Θες και ένα πληρωματικό. Δεν έχει ένα πληρωματικό, κύριε. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα να συνοηθούμε. Κύριε συνάδελφοι, επειδή λήξαν τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρόν. Παρόν και σε αυτό το θέμα παρόντες δήλωσαν ο κύριος Φωτόπουλος και ο κύριος Κλαπάκης. Οι ερωτήσεις, μάλλον οι απαντήσεις των ερωτήσεων που έθεσε η κυρία Ψάλτη προς τον κύριο Καρλάφτη, της αρμοδιότητας δηλαδή που επίπτει ο κύριος Καρλάφτης, θα απαντηθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή γραπτός. Εντάξει. Λύεται η συνεδρίαση.